Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, εκλεκτός καλεσμένος σήμερα της εκπομπής, ο Κωστής Ραπτόπουλος, Ζάχος Ντούλη, Τάσος Τρέγιας εδώ στην τροφιά και οι τρεις μας παρέτσα να πάμε μέχρι και τις 11. Καλησπέρα σας. Με καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιος είστε, κύριε. Με καταλάβατε, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιος είστε, κύριε. Η φωνή σου σήμερα έτσι για να είναι έτσι. Εντάξει, η φωνή μου εμένα είναι έτσι το ναρίγιο. Έτσι είναι. Ήσουν χθες το... Θυμάσαι ρε τον... Ποιον? Πολλούς θυμάμαι. Τον Ζακ τον θυμάσαι ρε. Πέθανε ο Ζακ. Δεν το κοντεύουμε εμείς να πεθάνουμε. Ζακ. Εγώ θυμάμαι τώρα γιατί χθες το λέγαμε, δώσε με ένα λεπτό. Εγώ ξέρω ποιο θυμάμαι γιατί μιλούσαμε για τον γιατρό τον Γεωργουλίδη. Πώς με κατάλαβες? Τον Γεωργουλίδη τον γιατρό θυμάμαι. Τον Τζακ. Κάτα κι άλλους ένας-δύο που δεν θα θυμάμαι. Ο Παπαμπρίζας. Ο Παπαμπρίζας, σωστά. Ο Παπαμπρίζας παίρνει και σε εμάς. Ναι, ο Παπαμπρίζας. Ωραίος. Ο Μαγκελάνος. Ο Μαγκελάνος. Ο οποίος ζει, πέθανε. Ο Μαγκελάνος, πήγα τον βρήκα. Πού ζει? Πολύ παλιά, πολύ παλιά. Στην Παναγία Χαλκίων είχε μαγαζί αρχηγό χρυσοκοείο, κάτι τέτοια. Δηλαδή μιλάμε για το 2008-2009, πήγα το βρήκα. Από τότε αγνοείται. Κάπου έφυγε εκτός Ελλάδος ο Μαγκελάνος. Ο Μαγκελάνος μορφή ήταν και πολύ ατακαδόρη. Δεν ξέρω που είναι. Στη Μύκονο καλοφίτη. Πού θα ήταν, σε ποια. Τι γινόταν με τον καλοφίτη. Μόνο στη Μύκονο μπορούσε να τα βάσει. Δυνατός ήταν. Μπορεί να βγήκανε βρώμες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν ήταν μοντάζ ή όχι από τους αντίπαλους οπαδούς. Τότε που είχε γίνει, αν είχε στρίγες στα πόδια και τέτοια και το άσπρο. Αυτό μοντάζ ήταν. Το άσπρο αυτό λέει. Μοντάζ ήταν τώρα. Δεν ξέρω εγώ. Πολλά γίνονται. Εντάξει. Ναι. Αλλά ήταν. Εντάξει, εγώ αν θυμάσαι, μια φορά τον είχα δει. Εντάξει, ο καθένας την κάνει στην κρεπατοκάμαρα του, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά... Είναι πολύ γοητευτικό γιατί αναδεικνύονται χρόνια τα οποία ήταν και καλύτερα. Και πιο αθώα τα πιστεύω. Πιο αθώα, με καλύτερα λεφτά, με πιο πολύ καλύτερη νύχτα, με γέλιο περισσότερο, με μανούρες περισσότερες. Τώρα βλέπεις μια θλίψη. Βλέπεις μια θλίψη, μια κατήφια, βλέπεις μια μετανάστευση. Δεν είχε πριν 10 χρόνια, 15 όταν κάναμε εμείς τις εκπομπές. Όσο υπήρχε... Να φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό και να. Αυτό. Τότε υπήρχε τρελή ένταση στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ούτε πριν. Ούτε ραδιοτηλεοπτικά, ασχοληθούμε... ούτε προστήματα, ούτε. Ναι. Ούτε είπες με είπες. Δεν σε πείραζε κανείς. Λοιπόν, πριν ασχοληθούμε εμείς. Καλτιά. Πώς πήγαμε εμείς, εγώ προσωπικά πώς πήγα στην τηλεοπτική Μαρμίτα, στο Ραπτόπουλο. Ακούγαμε τότε στο Μετρόπολης την εκπομπή κάτω από τη Βικτόρια. Ναι. Μάριο Ασλαμά. Τον Παπαδόπουλο. Και Παναγιώτη Παπαδόπουλα, τον Ταρίφο. Έτσι. Λοιπόν, ήμασταν ακροατές το πρωί. Εγώ, ο Αισιόδοξος, ο Βέβυλος, ο Χαπλαμάς, ο Ταγαμάτα, ο. Εκπομπάρα. Πάρα. Και αυτή είπε τώρα. Ο Καπαμαρού, πάρα. Ο Αστραπόγιανος. Και ο Αστραπόγιανος. Μπράβο. Ναι, ο Τρούλινγκ, ο Μπουγάτσας, έπαιρναν όλοι εκεί, γινόταν ο χάμος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος, όχι σαν παραγωγούς, σαν ακροατές. Ναι, σαν φωνές. Να βγούμε, ρε παιδί μου, στην πόλη, να πω εγώ για τον Άρη, ξέρω εγώ, να πει ο Ζάγος για τον Μπάο. Κόλαση. Μιλάμε. Εγώ... Και πήγε τέτοια ένταση. Τέτοια ένταση που εγώ πραγματικά ψάχνω μια τέτοια εκπομπή να βρω σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Πώς έγινε λοιπόν? Ο γάτος ο κύριος εδώ που είναι καλεσμένος σήμερα. Γάτος. Ο Κωνσταντίνος. Και την φρίσκης που έχει, όχι. Ναι, ο Κωνσταντίνος. Φρίσκης θα έχει ο Ιντέγερ. Ο κάτι το σκύλο, η Κατουράη. Ναι. Να ξέρει. Του τσάρεσε. Λοιπόν, μία μέρα, γιατί επεκταθήκαμε εμείς μετά. Μετά ακούγαμε και τον Κώστα, τον Ραπτόπου κτλ. Είχαμε συμμετοχή και στο Ραπτόπου. Τότε ήταν που ξεκινούσε και τη Μαρμίτα κτλ. Άκουσε, σου λέει, ποια σάρικη είναι αυτή εδώ πέρα. Πιάνουν μια γάρα. Μια μέρα. Με ανακηρύττει ο ακροατής της ημέρας. Ο ακροατής της ημέρας, δεν υπήρχε αυτό. Πού βρίσκει τηλέφωνο, τι κάνει, τι δείχνει. Είναι δραστήριος ο. Δεν είναι και δύσκολο. Έτσι, εντάξει. Μπορεί να έχουμε 150 διαφωνίες με τον Ραπτόπουλο, να αρπαχτήκαμε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Αλλά σε αυτό δεν μπορώ να, να πω τίποτα κακό. Το λοιπόν, βρήκα. Το βρήκες. Θα έρθεις, μου λέει, στο αυτό. Εγώ χαζοβιολίξ τότε. Πού να φανταστώ τι θα γίνει στην τηλεόραση. Όχι, πάμε σε μια εκπομπή. Μία φορά και εμείς έτσι. Υδραυλικός τότε. Κάναμε τα. Εγώ ήθελα να σε κάνω αυλικό. Τις σουλίνες. Πού να φανταστώ εγώ, ρε. Δεν πήγε το μυαλό μου. Το είδα, το έβγαζες. Και πήγαμε με την καλή μας την καρδιά, με την αθωότητά μας, με την αγνή οπαδικότητα που μας διακατήχε εκείνη την εποχή. Μας διακατήχε ακόμα, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω.
Εγώ το πιστεύω, δεν ξέρω τι άλλοι το πιστεύουν. Είστε ακόμα βλάκες. Ναι, καλά είναι. Σε αυτό το θέμα, καλά που είμαστε βλάκες. Ναι, καταλάβαμε. Σε αυτό το θέμα, αγαπάω να είμαι βλάκας. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, γιατί δεν πειράζει. Και βρεθήκαμε τότε με τα παιδιά. Νομίζω ότι σας βρήκα εσένα. Ναι, ναι, ψάχναμε παοξύ τότε για την εκπομπή. Σας βρήκα εσένα και το Μπουγάτσα εκεί. Είχαμε βρει έναν από τα Γιαννιτσά, ένα γουρλωμάτι, ένα μυστήριο. Όχι, ο πρώτος ήταν ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Πριν από. Η πρώτη εκπομπή που κάναμε ήμουν εγώ, ο Ζητάς και εσύ. Ο Ζητάς ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο οποίος πολιτεύτηκε με την Χρυσή Αυγή στην Κρήτη. Εσύ τι είσαι αποδεκτή με το Πασό. Το παρουσιαστικό. Θυμάμαι, το έχω πει και άλλη φορά. Εσύ θα το θυμηθείς αυτό. Το κέρδισε ένα στοίχημα Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. 150 ευρώ ήταν. Το είχαμε βάλει στον αέρα. Και μου το έφερε το παιδί, αν θυμάσαι, και είχα βγει καρφιτσωμένα εδώ σαν γαμπρό. Το θυμάσαι. Το είχα βγει σαν γαμπρό έτσι, εδώ καθίσομαι. Όχι, δεν τότε, γιατί δεν σε βλέπα και σε γαμπρό ή καθίσομαι στα αλήθεια. Αυτό είναι ένα δίκιο το έχει. Αλλά εγώ το. Το ραδιόφωνο, ρε. 98 και 7. 98 και 7, όντω. Ναι. Έχει δίκιο. Ήταν στην Τσιμισκή. Τσιμισκή. Εκεί τότε πριν πάει στο Μελισσανίδη ο Μαυρόπουλος. Ήταν. Τι βλάκας. Τι ψέματα είναι. Όχι, άμα είναι αλήθεια. Είναι στο Μελισσανίδη. Ναι. Ο Μαυρόπουλος δουλεύει, το Μελισσανίδη. Δεν είναι ντροπή. Ναι. Καθόλου ντροπή. Σε ποιο μέσο δουλεύει το Μελισσανίδη, δεν το ξέρω αυτό. Δουλεύει σε κάποιο μέσο. Σε τραπεζικός δεν ήταν. Άντε πάλι. Τραπεζικός ήταν, τι έφυγε από την τράπεζα και πήγε πού. Ε, τι να παίρνει 1000 ευρώ στην τράπεζα. Ναι. Πήγε στο Μελισσανίδη, παίρνει 1200. Τι βλάκα. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Κώστα. Όχι, παιδιά, ήταν. Που βρίσκεται σήμερα κοντά μα. Όχι, η ψυχούλα μου, δηλαδή. Έτσι. Μου λένε οι παλιοί που είναι αυτά κτλ. Είναι μια χαρά και από το βλάκα του Μπουγάτσα. Γιατί ο Μπουγάτσα βλάκασε. Και μια βλάκα. Γιατί. Ε, άμα πάρει τηλέφωνο θα το εξηγήσω γιατί. Κάτι ξέρει. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε καταρχήν αυτά που γίνονται όποτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω δηλαδή βγήκε τώρα πάλι ο Φαταούλ με την γελία την παρέα του και έβγαλε μια ανακοίνωση. Μιλάει για offside, μιλάει για Ρώσους, μιλάει για το ένα, μιλάει για το άλλο. Θα τα πάρουμε ένα. Δηλαδή όποτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνεται αυτό το νταβαντούρι ή όποτε παίζει αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα σήμερα η οποία έχει κόψει παγκόσμιο στο Ολυμπιακό πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η ιδέα. Ήταν ο Μπούζας. Λέω εσύ φταίς. Εσύ έχεις δημιουργήσει, λέω, τη συμπεριφορά του Καζαντζίδη. Και την πήρανε αυτή από σένα κόπια και την έχουν πάρει τώρα για την σκηνή κορδόνη. Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό αυτό το κλάμα. Και πολλοί Ολυμπιακοί οι οποίοι μας ακούνε, διότι πλέον το ραδιόφωνο και η τηλεόραση έχουν γίνει διαδικτυακά και έχουμε την πολυτέλεια, μας ακούνε από όπου θέλουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμάς, τους ταπεινούς και φτωχούς συγγενείς, μηντιακά εννοώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα φίλων του Ολυμπιακού που δεν ανήκουν σε οπαδικά κινήματα, δεν ανήκουν σε payroll, δεν ανήκουν σε. Πού είναι αυτή η Κώστα. Υπάρχουν. Γιατί δεν αντιδρούν. Υπάρχουν και βγαίνουν και λένε. Τουλάχιστον, εγώ του βγαίνω. Με συγχωρείτε. Είσαι λίγο μπρουτάλ και μπορεί να του αποπάρει. Όχι, δεν του αποπαίρνω. Ναι. Παίρνει και ο δικό του Μπαρμπασάβα εδώ και κάνα δύο γάβρι ακόμα. Να σου πω κάτι. Είχα ένα γάβρο το 0-3, μου έστειλε 25 μηνύματα σε κάθε κούπη πέρσι. Να σου πω λίγο κάτι. Υπάρχει και ρωτάω και σένα και το Ντρούλιτ που είναι αρκετά φίλο με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ρωτάω το εξή. Πείτε μου μία μορφή αντιπολίτευση. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή παιδιά, στον Ολυμπιακό. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Δώστε μας λίγη ώρα, θα ανοίξουμε σειρά. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Φίλε μου, που ζει στην Καστοριά, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, ο φοιτητής, ο οποίος έχει μάθει τον Ολυμπιακό με παιχταράδες. Σήμερα τα είπα και στον Αλέφαντο μετά από πολύ καιρό. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Τον ΠΑΟΚ με τον Αγκούστο και τον Ολυμπιακό με τον Μπουχαλάκη. Δεν μ' αρέσει να βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιό και τον Μασούρα. Θέλω εγώ, σαν άνθρωπο, να ευχαριστηθώ μπάλα. Λέει καλά, έκανε ο ΠΑΟΚ, λέει ο Λέβαντος. Έτσι έπρεπε να παίξει, έπρεπε να πάρει το 1-0. Τι θέλει, λέει θέαμα. Όχι, του λέω, δεν θέλω θέαμα, ρε παιδί μου, αλλά εσύ τώρα θα διώξει λέω τον Ποντένς, έτσι. Ωραία. Τέλειος ο Ποντένς. Πάρε Ποντένς. Θα πα στο Βαλμποϊνά στη γραμμή. Με ποιο θα παίζει δεκάρι. Με τον Φορτούνη. Ο Φορτούνη είσαι το γέρο. Δηλαδή πήρε ο άλλο με 32 εκατομμύρια. Και σου φέρνει λέω τι. Ποιον φέρνει, όντως ποιον φέρνει. Τι φέρνει. Έλα να ψηφίσει και το Χασάν θα φέρνει. Φύγαμε, με συγχωρείτε από την ερώτηση που έκανα. Τέλος πάντων. Ποια είναι η μορφή αντιπολίτευσης ή ποιο μέσο μπορεί να ασκήσει πίεση στην κυριαρχία του Μαρινάκη
στα ελεγχόμενα ΜΜΕ, τα οποία έχει τα παπαγαλάκια τα χαρτζηλικωμένα. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Τα οποία διαμορφώνουν λαδασμένα την κοινή γνώμη. Μην παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά. Έτσι, πείτε μου μία μορφή αντιπολίτευσης που έχει ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Μαρινάκης. Και να σου, εγώ διαφωνώ σε αυτό που είπες ότι έχει γίνει Καζατζίδης Ολυμπιακός. Κανένας Καζατζίδης δεν έχει γίνει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάντα ήταν έτσι. Μισό λεπτό. Πάντα ήταν έτσι. Αυτή είναι η τακτική του. Έχει μάθει, για όσους λένε και φαταούλιδες, να παίρνει τα πάντα με τον Α ή τον Β τρόπο και δεν δέχεται για τρίτη χρονιά με δική του κυβέρνηση, με δικό του υπουργό, με τα πάντα δικά του, ωραία, να είναι ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ απέναντί του και να είναι 50-50 να πάρει το ποτάμι με το κύπελο. Έτσι έχουν μάθει όλοι αυτοί. Με κατάλαβες τι γίνεται, γιατί ξέρεις τι μάθανε. Απαντώ. Και ολοκληρώνω. Επέτρεψε μου στο δευτερόλεπτο. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν καθαρισμένη υπόθεση. Γιατί εφόσον είχε 7 ομάδες δορυφόρους και ξεκινούσε με 14 παιχνίδια, 14 επί 3 πόσο κάνει, 42. Όλοι είχαν 0 και ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη ξεκινούσε με 42 πόντους. Αυτά τελειώσαν. Αυτά φύγανε. Τώρα μπορεί να ξεκινάει, ξέρω εγώ, με 18 πόντους. Εντάξει, αν βάλουμε τους 12 πόντους που έχει δώσει ο Άρης στα 4 παιχνίδια και έχει πάρει 0, θα καταλάβετε τι εννοούμε. 4 στα 4 έχει ο Ολυμπιακός. Εντός εκτός από τη στιγμή που ανέβηκε ο Άρης για τρίτη φορά στη μεγάλη κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός και Ξάθη δεν μας είπες πόσο έχει με το ΠΑΟ. Θα ψάξουμε και τα Γιάννενα, πες μας και αυτά πόσο έχει. Εδώ το κέρδισα εγώ εδώ μέσα. Πες. Εδώ το κέρδισα. Ποιος είναι στο τηλέφωνο. Ας κάνει απάντηση εσύ. Ναι. Εγώ λοιπόν απαντώ και λέω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει άλοθη στο τρίτο πρωτάθλημα, αν το χάσει, να μην έχει αυτές τις αντιδράσεις ο κύριος Μαρινάκης και δικαίως χρησιμοποιεί τις οποιοδήποτε. Το Μαρινάκη δεν ενδιαφέρει αν 20 χρόνια ο Κόκαλης μας πηδούσε. Πηδούσε όλο το πρωτάθλημα. Ή πηδούσε αυτός 3 χρόνια, 4 όσο πρόλαβε. Τον νοιάζει τώρα τι γίνεται. Ο Κόκαλης πιο καθαρός ήταν. Κόκαλη, θα λέτε και θα κλαίτε. Τέτοιες δειλές καταστάσεις που ζουν οι Ολυμπιακοί ήταν λέση. Δεν τις είχε. Ήταν λέση. Με κατάλαβε, μπορεί να ήταν λέση. Αλλά τέτοια βρωμιά, τέτοια προπαγάνδα. Έτσι να διαμορφώνουν δασμένα την κοινή γνώμη. Εντάξει, το να βγάζει τέτοιο κόμπλεξ απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε, ξέρεις. Μα ο Κόκαλης δεν τον ενοχλούσε. Γιατί να βγαίνει με τον Κόκαλη. Το Κόκαλη δεν τον ενοχλούσε. Πώς δεν τον ενοχλούσε. Τώρα τον ενοχλεί τον Κόκαλη. Ποιος είναι. Ο κανένας δεν είναι. Είπαμε, δεν παίρνουμε γραμμές. Λέω επειδή θα φτάσουμε και έτσι κι αλλιώς. Γιατί και πέρσι τα συζητούσαμε με τον Τάσο. Πέρσι δηλαδή έφτασε ένα σημείο. Άσο τώρα να κάνει μια δουλίτσα που τον είπα. Πέρσι έφτασε σημείο να με πει, έτσι για να ανάψει και λίγο η συζήτηση, ότι ο Άρης έπαιζε φιλικά και ο ΠΑΟΚ όχι. Πέρσι. Παιδιά, φιλικά παίζουν όλοι. Όλοι. Το ξέρω ότι παίζουν όλοι. Κάποια φιλικά παίζουν όλοι. Εδώ δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι. Είναι ελεηνό. Το πρωτάθλημα είναι. Συμμετάσχεις. Πριν 2 ώρες θα πάω στο Άρτο, ο Καρατζαφέρης, ευτυχώς δεν είχα εικόνα, κατάβει τη γνώση του. Λέω ρε φίλε, για να πάρεις σήμερα πρωτάθλημα, ή τα τελευταία 30 χρόνια πρέπει να έχεις καλή ομάδα. Πρέπει να έχεις καλό προπονητή. Ωραία. Πρέπει να έχεις ομάδες να κάνουν τις τάνες, να ανοίγουν τα πόδια, για να τι εσύ μπορεί να είσαι τεφορμέ. Πρέπει να έχεις διαιτησία. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το διαιτησία, πρωτάθλημα μάλλον. Πρέπει να έχεις την αστυνομία και τους δικαστές. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχεις την ΕΠΟ, πρέπει να πας λεφτά στην ΕΠΟ, στους προέδρους αυτά τα λιγούρια των ενώσεων. Τώρα ο Ολυμπιακός τώρα τι κάνει. Επειδή ο Μαρινάκης έχασε τις ενώσεις, τις πήρε ο Σαββίδης με τον Μελισανίδη μέχρι στιγμής, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Θέλει να ψηφίσουν 5.000 σωματεία, τι λέει ο Αβγενάκη. Πες στο χοντρό να δώσει και αυτός λεφτά. Να πάρει και αυτός κάμια ένωση, πάρει και ένα διαιτητή. Ο Σαββίδης τουλάχιστον. Τα παίρνει ο Τυγράκος, τα παίρνει. Τα παίρνει ο Τυγράκος, πώς τα παίρνει. Πάει εκεί και τους λέει. Καλά, αυτό επειδή το άκουσα το πρωί που το είπες, άκουσα σήμερα για να είμαι προετοιμασμένος. Δεν τους δίνει άδεια. Καλά, αυτό είναι. Τα προβόλια, ναι, συγγνώμη. Μιλάμε για φοβερό τύπο. Αυτό δεν έχει λογική. Ένα λεπτό, να λέμε. 4% έχει στον ΟΠΑΠΟ Μελισανίδης. Αυτό που λες δεν μπορεί να το κάνει. Και αν το κάνεις ένα, μπορεί να το κάνεις όλους. Γιατί δεν έχει όλες τις ενώσεις. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις στη Ζάκυνθο που είπες. Στη Ζάκυνθο. Ναι. Μπορεί να το κάνεις στη Ζάκυνθο και δεν μπορεί να το κάνεις σε άλλα πρακτορία της Ελλάδος. Δεν ξέρω. Έτσι. Τι λογική είναι αυτή. Ναι, ωραία. Η ουσία είναι ότι αν δεν, αυτό το σύστημα που λέω εγώ, αν δεν το μπορέσεις να το τυθασέψεις, να το έχεις υπή την επίρρεια και την κατοχή σου, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχω ομάδα, διαιτητές, καλό προπονητή. Από την επιρροή σου, όχι επίρρεια. Ναι, δικαστές. Όλα μαζί. Αστυνομία.
Αστυνομία δεν ξέρω, εντάξει. Πώς δεν ξέρεις. Αστυνομία να την έχεις, να δηλαδή ως προς... Ναι. Ναι. Κάνουν να την έχω φίλο τέλος πάντων, ναι. Πάω εγώ, συγγνώμη. Τι έγινε τώρα με τον με το ΠΑΟΚ. Ναι, τι έγινε. Έγινε μια δολοφονία. Ναι. Οι Βούλγαροι, το λέω εγώ. Ναι. Λέει, το σύστημά σας εκεί, λέει, απάνω, εκεί κάτω. Βέβαια. Δεν λειτουργεί καλά. Που σημαίνει, τι κάνετε, πιάσατε κανένα. Από τους 20 που είπε η πρώτη τέτοια, πιάσαν τους δύο. Οι άλλοι 18 ακόμη αγνοούνται. Σκοτώθηκε ο ΠΑΟΚΣ έξω από το Καφτατζόγλιο. Μετά από ένα χρόνο, ρώτησα εγώ μια κοπέλα που κάναμε προπόνηση μαζί στο box που ήταν στην αστυνομία. Λέω, τι έγινε, λοθάφτηκε αυτό και τα λοιπά. Λέει, τι. Λέω, παιδάκι μου, τι έγινε. Το πήγανε, λέει, στο τμήμα της τροχέας. Ναι, ό,τι έγινε, ναι. Το πέρασε, ναι. Α, δεν πήγαινε ο Σαββίδης με τον παπά του παιδιού να χτυπήσει την πόρτα και να ασχοληθεί. Α, αυτά δεν τα ξέρουμε. Α, δεν τα ξέρεις. Πού να τα ξέρω αυτά, ρε. Άμα φάνε εμένα, στα παπάρια τους. Άμα φάνε τον άλλον που είναι οπαδός. Ξέρω εγώ, στο τέλος θα πούμε, δεν υιοθετούμε μια άσνα κάνει. Μα έτσι είναι. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να έχω μπάρμπα, ομάδα, φίλους, γύρω-γύρω, όλα να τα... άλλες ομάδες. Ή τα περισσότερα. Ή τα περισσότερα. Ο Σαββίδης ήρθε, εγώ θα πω κάτι το οποίο είναι αλήθεια. Ο Σαββίδης ήρθε με καλή... Με αγαθές προθέσεις. Ναι, καλά, τα δύο χρόνια, τα τρία χρόνια. Καλά, του λένε μάγκα... Ένα λεπτό, δισεκατομμυριούχος και με αγαθές προθέσεις λίγο δύσκολο. Εντάξει. Ρε παιδί μου, αυτή δύο όλη... χρόνια πώς λειτουργεί το σύστημα. Ναι. Δεν του άρεσε. Ναι, είχε κάνει και δηλώσεις. Είχε κάνει και δηλώσεις. Είχε κάνει και δηλώσεις και στη Βούλη και καλά έκανε. Του λέει μάγκα, κοίταξε δεις. Εδώ έτσι ισχύει. Ναι. Λέει, είστε χαμούρες. Θα ασχοληθώ και εγώ με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κλαίω ο Χοντροπαλάς. Ναι. Ο αδύνατος κλαίει πάντα. Πάντα κλαίω ο αδύνατος. Εγώ όταν έκλαιγε ο Πάο, γελούσα. Τώρα τι από ότι. Όχι. Θα πάντα πάντα κλαίει. Εγώ του το λέω συνέχεια. Ο αδύνατος κλαίει. Εμείς επειδή είμαστε. Ο κύριος Στρέγκας, είμαστε. Δημοκράτες. Όχι. Επειδή είμαστε παιδιά που ακούμε σύμβουλες. Ακούσαμε τη συμβουλή του έμπειρου κυρίου Μαρινάκη. Ο οποίος ήταν στην Αμερική, νομίζω, σε ταξίδι πριν 3-4 χρόνια, 5. Και κάνει δηλώσεις και είπε: σας προτρέπουμε να κάνετε ομάδα. Πρώτα ομάδα, να κερδίζετε, λέει, τους πάντες και τα πάντα. Εμείς λοιπόν. Αυτό δικαιούσε να το λέει. Πρωτίστως, γιατί όλα αυτά τα όσα ανέφερε ο Κωστής θεωρώ ότι είναι σημαντικά για την κατάκτηση τίτλων, αλλά είναι δευτερεύοντα. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρωτεύον θέμα στον ελληνικό χώρο, όσον αφορά το πρωτάθλημα, είναι να δημιουργήσεις ένα πολύ καλό αγωνιστικό σύνολο με δύο εντεκάδες, με ποιοτικούς. Ποδοσφαιριστές. Εκεί έχουμε στάσεις για τους κύριους Μαρινάκη και Σαββίδη. Δεν κάναν ομάδες. Από εκεί πέρα παίζουν τεράστιο ρόλο. Ή δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Εμένα προσωπικά με θλίβει αυτό το γεγονός. Το εξαγωνιστικό παρασκήνιο. Δηλαδή, όποιος είναι πιο δυνατός στην ΕΠΟ. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Φίλε, τι κάνουμε. Ναι, στο ένα, στο άλλο. Δεν μας αρέσει. Ισχύει αυτό. Δεν μου λες τώρα. Κάποια ομάδα. Ναι. Παιδί μου, κάποτε πηγαίναμε με τον Ηρακλή. Ναι. Πέμπτο σε βίνο Ηρακλή. Με ομαδάρα, έτσι. Ναι. Κατσιπαναγί, ναι. Καραΐσκο. Τα τρώγανε πίσω, δεν είχαν center goal μπροστά. Αλλά ναι. Μας άρεσε που βλέπαμε τον Ηρακλή. Κάποτε βλέπαμε τον ΠΑΟΚ. Άλλα χρόνια εκείνο. Κάσε, δεν έχει άλλα χρόνια. Βλέπαμε τον ΠΑΟΚ. Δεν το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή το πήρε, έκανε ομαδάρα. Τώρα ας πούμε. Θα σου πω ποια είναι η διαφορά. Τον Ολυμπιακό με τον Κόκαλη να φέρνει παιχτάρα στην ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς να έχει ομαδάρα. Τώρα έχω τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι τρεις είναι. Και ο Άρης τέταρτος. Ναι. Εντάξει. Και κάθομαι εγώ σαν ουδέτερος να δω μπάλα. Και δεν σηκώνω από την καρέκλα. Να σου πω και κάτι άλλο. Παοξίδες, Ολυμπιακοί, βλέπουν το μάτς. Βάζει γκολ η ομάδα σου, δεν σηκώνεται από την καρέκλα. Αυτό το Α, το Ου, το αυτό, ναι, το απετάξει το ποτήρι. Αυτό λείπει. Εννοείς είναι κάτι αναμενόμενο. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζεται παγκοσμίως και στην Ελλάδα ακόμα χειρότερο, δεν σηκώνει τον τηλεθεατή. Εγώ το γενικεύω. Δεν σηκώνει τον τηλεθεατή από την καρέκλα. Και είναι η πολλωστή φορά που θα πω. Πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς, να κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο θελκτικό, πιο θεαματικό και επιθετικό. Πιο εμπορικό. Εγώ επιθετικό εννοείς. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Και θέλω την απάντηση και από τους δυο σας. Τον Αγκούστο και τον το Μασούρα. Σωστά λες εσύ. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Έκανε Ολυμπιακός ομαδάρα, έκανε ο Παναθηναϊκός και ο παλιά Ιάκ ομαδάρας. Και πέρα τίτλους. Ο ΠΑΟΚ το 2010 που είχε ομαδάρα. Με Πάμπλο Γκαρσία, με Κοντρέρα, με Μουσλίμοβιτς, με Ήβης, με Βιερίνια, με Βιτόλο, με. Πεχτάρα. Πεχτάρα ήταν, ρε, φίλε. Εντάξει. Μια χαρά ήταν. Έβγαινε έξω. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Μόνο για τον Κόκκι ήξερε τότε. Δεν ήξερε. Για άλλους δεν ήξερε. Μια χαρά ήταν ο Μουσλίμοβιτς. Για τον Κόκκι ήξερε μόνο. Όταν έκανε ο ΠΑΟΚ αυτήν την ομαδάρα, γιατί δεν πήρε, ρε παιδιά, ένα τίτλο. Ναι, είχε καλή ομάδα, δεν είχε έπο, αυτά σου λέω. Είχε τέτοια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ήτανε κόλος και βρακί με τον κύριο Μπέο και τον κύριο Μαρινάκη. Γίνονται αυτά. Κόλος και βρακί ο κύριος Αγοράκης
με τον κύριο Μπέο και τον κύριο Μαρινάκη. Μα δεν το πήρε ο Ολυμπιακός τότε, ο πολυμετοχικός πατέρας το πήρε. Και τότε ήταν γενικό κουμάντο εδώ στο Συμπολίτη ο Ιωάννης Κόντης που έπαιρνε 150 διαρκεία στα VIP της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και φόρτωνε με καραβιές παίκτες. Και γι' αυτό πήρε το κύπελο από τον Παναθηναϊκό και τον Κόντη. Δεν το πήρε το κύπελο. Ψέματα λέω. Όχι, το πήρε το κύπελο. Τι ρε. Το πήρε το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης. Όχι. Πού θα το πάρει. Ξέρω εγώ. Άρης θα το πάρει. Τα παίρνανε. Τότε ο Δόριος Ήπος εδώ της πόλης. Άρης τα παίρνανε όταν είχαν φίλους αντιπαλούς. Ο Δόριος Ήπος της πόλης τότε κύριε Τρούλη ήταν πράσινος. Με σπάθες, πανάδες κτλ. Τώρα είναι κόκκινος. Σε αδίκησε ο Σπάθα. Εντάξει. Τέσσερα ματσάκια. Σε αδίκησε ο Σπάθα. Με τα κολυτάρια σα. Σε αδίκησε ο Σπάθα. Με τα κολυτάρια σα του Πειραιά. Τέσσερα ματσάκια. Τέσσερις ήττες. Θα σε ρωτήσουμε. Τέσσερις ήττες, 12 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Μηδέν νίκες ο μεγάλος Άρης που θέλετε να είστε και στους μέχρι τα 12 χρόνια που έχεις εσύ έχουμε χρόνο. Και μηδέν βαθμούς. Έχουμε χρόνο. Με κατάλαβες. Σε άκουσα. Άνα μπράβο. Ναι, 12 χρόνια θα φτάσω. Τι άσχημα. Άστο σήμερα. Τι άσχημα. Αυτά τα 12 χρόνια. 12 χρόνια δεν είναι. Αυτά τα 12 χρόνια έχω πάρει εγώ. Τι έχει πάρει. Έχω πάρει και 2-3 διπλά. Φυσικά. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Εσύ παίρνει κάθε 18 χρόνια. Αν θα είσαι στο Καραϊσκάκι. Αν θα είσαι στο Καραϊσκάκι. Ένα. Κατάλαβες. Και ένα στο κύπελο. Δες πρώτα την προϊστορία της ομάδας σου και πέρα μέσα. Ρε, 12 χρόνια σου λέω. Έγινε. Τι κάνεις στο κλειάρι να λαρούσε. Μη μαλώνετε ρε. Και κατάλαβες. Έγινε αυτά που λέτε και οι δυο έγινε. Τότε. Τώρα τη διαιτησία. Ρε φίλε πέρα. Μου μιλάει ο Αργανός. Μου μιλάει, μου κουνάει το Αργανός. Μου κουνάει το Αργανός. Το οξύ. Που έχει. Απίστευτο. Γάβρο δηλωμένο πρόεδρο. Απίστευτο. Κέρδισα το κύπελο και έφυγε ο Βενετίδης με τα γραφάρια. Με ένα δις. Θα μας πει για το Καραϊσκάκι. Αεξή, ο Βρίζας ήταν. Ο Βρίζας ήταν. Μιλάμε για το τώρα. Για το τώρα μιλάμε. Το τώρα λοιπόν. Ήταν πριν τον πόλεμο. Εγώ έφαγα τη ρετσινιά με τον Παπά Καγκάτσι. Και σου είπα ότι ο εργοδός του Παπά Καγκάτσι Πιζαγοράκη που έπαιρνε 15.000 ευρώ μισθό. Δεν το λέει άλλος, εσύ το λες. Στα ψιλοκρυφά, την πλήρωσε. Στα ψιλοκρυφά, για μένα οπαδικά, ήταν σαν να είχα υποβιβασμό. Ναι, αλλά αυτό το. Εσύ το λες, δεν το λένε οι εσύ το λες προσωπικά. Καλά. Είναι ρετσινιά μεγάλη. Καταλάβει. Εγώ το λέω. Αυτό το τιμάει που λέει. Εγώ δεν λέω. Για το λόμπι το δημοσιογραφικό. Ωραία, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Ρε φίλε, εγώ τα λάθη μου σαν πάοξης και τα σφάλματά μου. Εσύ βρε, τα παραδέχομαι. Εσύ. Σαν τρέλια. Και άλλοι πολλοί. Μα δεν λέμε για σένα. Τι περιμένει, το παραδεχτεί ας πούμε κάποιος δημοσιογράφος. Δημοσιογράφης. Το περιμένει. Άκου λίγο ρε Κώστα. Είσαι του χορού αρκετά χρόνια. Μεγάλο δημοσιογράφος. Διευθυντές. Ο μεγαλοδημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος και ο μεγάλο διευθυντής ή ο διοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού, site, εφημερίδα κτλ. Τι, γραβάτα είναι. Τι είναι, μαλωμένο με την αλήθεια, τι είναι. Σαρδελώζουμε. Βρε, έχεις μιλήσει. Λοιπόν, άκουσα. Καλά, ναι. Τι πρέπει να κάνω αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από αυτό. Εμείς, εγώ ως Ζάχος, ζούμε από αυτό. Δουλεύουμε και ζούμε. Μισόλυτο. Έχουμε δηλαδή. Άλλο θέλω να σου πω. Αν γράψουμε δηλαδή. Πρέπει δηλαδή αυτοί έχουν την υποχρέωση. Τι ήταν άλλε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν την είδηση, να τη βάλουν πρώτη. Εδώ γίνεται σκοτωμό που σε βγάλει πρώτο στην είδηση. Δεν βλέπει τι γίνεται. Να βγάλουν την είδηση, να υποστηρίξουν, να πάρουν μια γραμμή που θα του δώσει το κόμμα που λένε, ξέρω εγώ, για να ζήσουν από αυτό. Εμείς δεν ζούμε με αυτό. Έχουμε ελευθερία λόγου. Με κατάλαβες. Το κάνουμε με ανιδιοτέλεια αυτό που κάνουμε. Με κατάλαβες. Εκεί είναι η διαφορά, φίλε Κώστα. Αυτό γι' αυτό σε ακούνε. Κατάλαβες. Όμορφα και ωραία. Γι' αυτό σε ακούνε. Εγώ δηλαδή τώρα, αν με στείλει, ξέρω εγώ. Αν με στείλει ο Ζαγόρας. Πώ είναι η διευθυντά, το καμία 60. Εγώ τρεις ξέρω. Εδώ στο Λίμπερο. Τρεις. Συγγνώμη. Του προγράμματος εννοούμε. Το Λίμπερο έχει τρεις διευθυντές. Τέσσερις διευθυντές. Του προγράμματος. Αν με πούνε τέλος πάντων. Αν με πούνε διευθυντάδες τώρα στο Λίμπερο. Άντε για άρεση, έχω δουλειά να ζήσω. Με καταλάβεις. Ο δημοσιογράφος, ιδίως μετά από 10 χρόνια οικονομική κρίση. Συντοχευμένη Ελλαδίτσα που επενδύει ο Ευεργέτης Ιωάννης Αβίδης. Ωραία. Ναι, αλλά να μην έχει θέμα. Άμα είναι έτσι, να πάει στην Λαγαναγορά να κουβαλάει ροδάκι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σωστό είναι αυτό που λέει. Προγράμματος είπαμε κι εσύ. Εννοούμε δηλαδή. Τι λες, καρτούν. Πώς δεν έχει, ρε. Εγώ τι είμαι. Θα το ζάχω, ζάχω. Εδώ έχει ένα φίλο μου Ιχολύπτη τελευταίο και. Μέσα είναι ο Ιχολύπτης, δεν τον είδες. Καλά και δεν το διώξαν. Ο Ιχολύπτης μέσα είναι, θα έρθει. Έχει δουλειά μέσα και τον αντικαθιστώ. Καλά. Και ο Άρης έδιωξε τον Τουρμισάη του δανεικό και τον ξαναπήρε. Δανεικός ήταν. Δανεικός είναι τώρα. Δανεικός ήταν. Όχι δανεικός. Τι ωραία. Μεταγραφή. Όχι, μεταγραφή. Το είπε. Κάνεις λάθος. Θα σου βγάλω τώρα το. Τελείωσε. Τελείωσες. Να απαντήσουμε. Γιατί το κάνατε. Να απαντήσουμε. Άμα θέλεις. Άμα λες κάτι να πατάμε τώρα. Εσύ και ο Βαθύλακος. Α, στον Βαθύλακο. Το Βαθύλακο, Τσαλτίδης. Ψέματα λέει. Μεταγραφή. Ψέματα λέει.
Ωραία. Και βάζω και στίγμα ότι λέει ψέματα. Κύριε Τσαλτίδη. Βάζω και στίγμα ό,τι γουστάρετε. Ότι είναι ψέματα. Ωραία. Εγώ λέω. Εκτός είναι ψέφρα ή έπο. Ωραία. Σου κάνω εγώ τότε να γίνω σέπο. Τελείωσες. Τελείωσες. Αρχικά ναι. Τελείωσες. Προφανώς δεν άκουσες. Όχι, περίμενε. Δεν μπορεί να λέει. Δεν μπορεί να λέει. Η ΕΠΟ μέχρι 2 Ιανουαρίου ήταν κλειστή. 4 Ιανουαρίου έπεσε με τον ΠΑΟΚ Άρης. Εκτός αν δεν το ξέρουμε, έτσι. Τι τη λέω εγώ. Τι τη λέω. Λόγω γιορτών μέχρι 2 Ιανουαρίου ήταν κλειστή. Τι και. Και. Δεν μπορούσε να γίνει μεταγραφή. Δεν μπορούσε να. Τι γελάς. Τι γελάς. Είστε θαυμαστές. Εμείς είμαστε θαυμαστές. Εμείς είμαστε. Εμείς τουλάχιστον δεν πουλήσαμε. Κύριε Ραπτόπλε, εδώ πέρα είστε εδώ πέρα για κάτι. Δεν πουλήσαμε το Βενετίδη μετά τον τελικό 1-200. Ένα δις. Πιστεύω ότι ήταν πιο φθηνό ήταν. Ένα δίσκο. Ναι. Όχι. Πουλήσατε τη μισή σα ομάδα το 1980 στο δεύτερο ημίχρονο τη ντροπή που χάσατε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα την επόμενη τριετία στον Ολυμπιακό. Με πάρα και τα λοιπά. Ψάξτε την ιστορία σου να τη δει. Σύνδρωσε με τζίδι. Με κατάλαβε. Σύνδρωσε με τζίδι. Πώ πήγα στον Ολυμπιακό. Τρει. Όχι. Στα επόμενα δύο χρόνια. Όχι. Στα επόμενα δύο χρόνια. Α, δύο. Εσύ πώ έδωσε τα επόμενα δύο χρόνια. Κατάλαβε μα. Εσύ πώς έδινες. Και επειδή λοιπόν, μου αρέσει να τεκμηριώ κατά την άποψή μου, θα σου πω, διαβάζω την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Ναι, διάβασε την. Λοιπόν, στη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ σήμερα αναφέρεται μεταξύ άλλων. Δέχεται εν μέρη την από 21 του 20 έφεση από την επωνυμία. Αθλητικό σύλλογο της Θεσσαλονίκης, ο Άρης. Τι κάνει. Ναι, ναι. Μα δεν είπε ο Άρης. Προς τον Φιωρή του Μισάη. Λοιπόν, τον πήρε ο Πανίκο για τρεις μέρες. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θα αφήσει τον κόσμο να μάθει. Μα τον πήρε, εμείς δεν λέμε ότι είναι. Για τρεις μέρες. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Για την ανακοίνωση της ΕΠΟ. Εσύ διάβασε το ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν σε συμφέρει. Άκου λοιπόν. Ακυρώνει την ανάκλησή του με αριθμό τάδε δελτίου αθλητικής ιδιότητας. Με το οποίο η ΠΑΗ Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο Άρης. Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία απέκτησε με δανεισμό. Τελείωσε. Τι λέει εδώ κύριε Ρατόπουλο. Μα δεν λέμε ότι δεν έγινε. Για τρεις μέρες. Με δανεισμό. Για τρεις μέρες το δανείστηκε. Την 3/1/2000. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Το αποδώσατε. Σοβαρότατα. Το ποδοσφαιριστή και δεν του Λισάη. Βλακία. Και επίσημο λοιπόν δανεικό. Θα τελειώσει. Ο Τουρμισάη στον Άρη. Κάτι που προσπάθησε να κάνει. Με τρόπο ορισμένη κάνοντα βάρη αγορά του. Κύριε Ρατόπουλο. Βλακία του που τον πήρε για τρεις μέρες δανεικό γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς η μεταγραφή. Ξέρει θα κάνει άλλη φορά. Θα σου πω τι θα κάνει. Θα πάει στον Ολυμπιακό. Θα πάρει το Ρέντι, θα πάρει το ξενοδοχείο του Ρέντι δίπλα, έτσι. Με έναν άνθρωπο θα δώσει 10 εκατομμύρια κανέναν οδοκαθαριστή. Εντάξει, θα πληρώσει ένας οδοκαθαριστής 10 εκατομμύρια. Θα πάρει το σαλέ, θα πάρει το ξενοδοχείο, θα πάρει όλα εκτός το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις. Ναι, και τότε θα πάρουμε και παίχτη. Νόμιμο είναι. Έτσι θα κάνουμε την άλλη φορά. Βλάκα, καρυπίδι, αυτό πρέπει να κάνεις. Νομιμότητα. Μια χαρά. Κατάλαβες καρυπίδι. Δεν μπορεί να παίρνει για τρεις μέρες. Βγάζει η αλήθεια. Όχι, για ποιο λόγο τώρα εσύ κόπτεσαι, ενώ ο Καρυπίδης. Να μου κουνάει, ρε φίλε. Κοντιάσαι να μου κουνάει το. Άκουσε. Δεν θα σου κουνάει αυτό. Σε λέει, εγώ δεν είμαι ποτέ κολλητός με τον Ολυμπιακό. Εσύ είσαι. Ποτέ, βέβαια. Αυτό λέει. Για να απαντήσει. Εσύ πήπε τον κόκκαλι έκανε. Πώς ήταν. Εντάξει, παιδιά. Δικαίωμά σα να το λέτε αυτό. Και σε δικαίωμά σου να μου πείτε μία περίπτωση που έκανε αυτό που λέει ο Κώστας τον κόκκαλι. Για πες. Σου δώσε το Κύπρο το 2001. No. Το 2001. Ναι. Τον έβαλα. Λοιπόν, ξέρετε τι λέτε τώρα. Αυτό σου λέω. Το φιλοδόρησα με 4 τεμάχια μέσα στο σπίτι του. Σήκωσα μέσα στον Αττικό ουρανό το αστρόνομο κύπελο. Άκου λίγο, Κωστάκη. Κωστάκη. Άσε τώρα. Άσε τον χρόνο. Το 4-2. Και το Άρης Πάου ήταν να μα το δώσει. Αρρωσταίνεται. Τι ωραία, μα πάτσε ο δίπλα σου. Κάτι επιτυχία του Πάου. Λοιπόν, λέω λοιπόν για το Κύπρο του 2001. 4 γκολ έριξα μέσα στο Γάβρο, μέσα στην Αθήνα, σωστό. Με Κασναφέρι διαιτητή. Με γκολ offside, αυτό λέμε. Με Κασναφέρι. Με μα το ίδιο λέμε. Με Παντοκρατορία Ολυμπιακού. Με Παντοκρατορία Ολυμπιακού, αυτό λέμε. Ο Κόκαλης, εγώ τα άμαθα από αλέφαντο και τέτοια. Για πες. Άμα τα άμαθα από το... Για πες, κύριε Αυτόπουλο. Για πες, κύριε Αυτόπουλο. Γιατί τώρα δεν παίρνει. Μπορεί από αυτό τώρα δεν παίρνει. Άκουμε. Ναι. Το βάζει εκεί διαφήμιση, γυρίζει καμιά διαφήμιση άκουμε. με τα λάστιχα, τα all web. Ρεφρέ, άκουμε. Ναι, ναι, ο Κόκαλης στον Κύπρο δεν τον ενδιαφέρει. Το έπαιζε στα ίσια. Και στα αυτό ίσια. Λέμε. Ο Κασναφέρης σε αγώνα πρωταθλήματος, αν θυμάσαι ένα άλλο 2-4, σε έπαιξε 90-10 τον Ολυμπιακό. Παντοκρατορία Ολυμπιακού το πήρε. Και το βγάζει ο Μπούσο τον Κασναφέρη κάτω τον αθώο. Και το βγάζουμε εμείς ή εσείς να μιλήσουν παλιοί διαιτητές. Μας βγάζουν τον Κατζιαποστόλου εδώ. Ναι. Δηλαδή εγώ αυτούς μετά που βγαίνω και λέω. Κακό το βγάζετε. Αλλά τώρα δεν είπε ότι ο Κόκαλης το έπαιζε στα ίσια του Κύπρου. Ναι. Άρα το στα ίσια το πήρε ο Πάου. Δεν τον ενδιαφέρε να κάνει. Εσύ θα με τρελάνετε. Άλλο σου λέει.
Γκολ offside σου λέει, έβαλε σε παντοκρατορία του Ολυμπιακού και δεν διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός. Και εσεί, σαν Άρη, 4 γκολ στο Ολυμπιακό σε τελικό. Και α είναι και το ένα offside. Δεν πειράζει. Γιατί όταν βάλατε γκολ offside με το Βερόνι και ανεβήκατε τη φουκαριά την καλύτερη κατηγορία, την πνίξατε εκεί πέρα. Έχω πολύ γέλιο. Πάντω, εγώ κύριε Ραπτόπουλα, ακούτε. Εγώ αν παίξουμε φέτο τελικό με τον Ολυμπιακό, ακού. Πραγματικά. Λέμε μία περίπτωση. Δεν αφήνει ούτε πρωτάθλημα. Ο Κοκαλής, αν τα έχεις καλά μαζί του, ναι, μπορεί ναι. να σε άφηνε εκεί. Α, καλά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλά, τέλος πάντων. Το χέρι του Μανιάτη στον τελικό. Το χέρι, ναι. Σημαίνει τρίπολη. Ότι ο χοντρός ναι. δεν δίνει ούτε το σκατό του για παξιμάδι. Άρα, αν το κερδίσει ο Άρης, το πήρε καθαρά, έτσι. Το κύπελο, ναι. Αν το κερδίσει, λέμε, 1%. Τα ποδαράκια θα τα ανοίξει εδώ πέρα. Ναι. Τα έχει ανοίξει. Mm-hmm. Τι μου έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Καλά κάνεις. Άρα λέω. Πρόσεξε με λίγο. Ένα λεπτό. Άρα, αν πάρει ο Άρης το κύπελο, λέμε, 1 εκατομμύριο στις χίλιες, δεν θα μου πεις το έδωσε, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν θα μου πεις το έδωσε το κύπελο. Τώρα μας το λες, έτσι. Το λέω τώρα και το δηλώνω. Μπράβο. Αν το πάρει, το παίρνει καθαρά ο Άρης. Το παίρνει καθαρά. Όπως λέω, τα πόδια τα έχεις καλά. Γιατί για τη Φιλαδέλφια δεν μας λες τέτοιο, εντάξει. Θα ανοίξει άλλη μια φορά. Γιατί για τη Φιλαδέλφια δεν μας λες κάτι τέτοιο. Έτσι. Σου είπα τον Άρη και το πήρε. Α, μπράβο. Έκανε οκ. Ναι. Βέβαια. Μπράβο. Από όσα πρωταθλήματα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, από όσα. Και του έχουν κλέψει και 2-3-4, αλήθεια λένε. Αυτό ήταν δώρο του Κόκαλη το 2001. Ναι. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Mm. Και οι Γκαγκάτσιδες και όλοι. Mm-hmm. Και οι Βενιζέλη και όλοι. Τώρα φάσκες και αντιφάσκες. Προλίγο είπες ότι ο Κόκαλης θα παίζει στα ίσια. Θα έπαιζε στα ίσια τώρα. Ρε παιδί μου, το κύπελο δεν τον έγινε, δεν είχε λεφτά. Στάσου. Όπως ο Βαρδινογιάννης. Να πάω εγώ με το σκεπτικό σου. Να χάσει 3 πρωταθλήματα από τη Λάρισα. Να πάω με το σκεπτικό σου. Παίζουμε ένα λόγο. Ο Κόκαλης τότε να δώσει το κύπελο στον ΠΑΟ. Παίζουμε ένα λόγο. Ο Κόκαλης τότε το 2001 ναι. να δώσει το κύπελο στον ΠΑΟΚ. Πάνε το Βενιζέλο. Χτυπούσε προτάσει. Πάνε ρώτα το Βενιζέλο. Α το Βενιζέλο. Α το Βενιζέλο. Α το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο δεν το είπε. Εσύ το λες. Ο χοντρός ο Βενιζέλος ήταν ανακατεμένος στην ιστορία. Κωστάκη, εσύ το λες αγόρι μου. Τώρα. Ναι. Δεν το είπε ο Βενιζέλος. Εντάξει. Πες μου ένα λόγο. Ο Φίος να δώσει τότε που έφαγε 4 επαναλαμβάνω μέσα στο σπίτι του με Κασναφέρη δικό του διαιτητή μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πες μου ένα λόγο να δώσει το κύπελο στον ΠΑΟΚ. Ένα τελείωσες. Λόγο, ναι. Το Πασόκ. Τελείωσε. Μια ήταν όποτε ο ΠΑΟΚ παίρνει τίτλος, μια θα είναι το Πασόκ, μια θα είναι ο Κουλούρης. 72 που πήρε σκύπελος, μια θα είναι της Χούντας, της Χούντας λέγανε. Ποιος το λέγανε. Πέρσι ήταν τον Πρεσπόν, φέτος θα είναι της Λίμνης τα Γκανίκα. Ποιος τα λέει αυτά. Μην τρελαίνεστε. Ποιος τα λέει αυτά. Μην τρελαίνεστε. Το φαντάσμα του ΠΑΟΚ αυτά που πήρε τώρα ήταν πλαστικά. Εγώ προτείνω στην αγαπημένη σας ομάδα να ακολουθήσει την τακτική του ΠΑΟΚ. Να φέρει καλούς παίκτες, να αποκτήσει ποιότητα, να γίνει αυτόνομος. Να πάρει την ΕΠΟ. Να γίνει αυτόνομος. Δανεικούς. Να πάρει την ΕΠΟ. Δανεικούς να δίνει. Να δίνει δανεικούς. Να έχει και 2-3 καλές σχέσεις με ομάδες. Και όταν σου λέω με την πεπατημένη του Ολυμπιακού, καλά είναι. Και καλές σχέσεις με 2-3 ομάδες. Όπως έχεις εσύ με τον Ολυμπιακό. Όπως έχεις εσύ με τον Ολυμπιακό. Εσύ δεν έχεις κανέναν, ούτε είχες ποτέ. Και μετά, όταν θα πάρετε 3 συνεχόμενα κύπελλα, όταν θα πάρετε αίτητο πρωτάθλημα και double, το πρώτο double που ήρθε στην πόλη και έμεινε ιστορικά. Βέβαια. Τι απίστευτο. Όταν θα βάλεις γκολ σε τελικό. Ναι. Offside. Όταν θα βάλεις γκολ σε τελικό. Και δεν θα διαμαρτυρηθεί ο Μπαρινάκης. Όταν θα σοφαρίσεις με τους ανάλογους τίτλους τους 4 υποβασμούς που έχεις. Ποιους 4. Έλα να συζητήσουμε. Και κούρα μου το δάχτυλο τότε. Από τη Β' στη Γ' που βασμός είναι. Από τη Β' στη Γ' που δεν είναι. Όχι. Δεν είναι καλά. Από την Α' στη Γ' πήγα. Δηλαδή σε τη Γ' στη Β' τι έκανε. Έπαιξα και έπεσα από τη Β' στη Γ'. Πήγανε και είπαν στο δικαστήριο. Έπεσα στη Β' και έπεσα. Δεν μας τρελάνετε ρε. Παρακαλέσαν να μην παίξουν Β' στη Γ' να παίξουν Γ'. Η μόνη περίπτωση που μας βοήθησαν οι πολιτικοί. Να το λες έτσι. Αυτό βέβαια. Εγώ λέω κύριε Ραπτόπουλε, ένα λεπτό. Το στίγμα όπως είναι στίγμα του. Α, παίξουμε, κύριε Ραπτόπουλε. Άμα παίξουμε τελικό με τον Ολυμπιακό. Φέτος. Και το πάρει ή καθόλου. Όχι, δεν χρειάζεται να το πάρω. Περίμενε. 10 η ώρα το διάλειμμα θα το κάνουμε. 10 θα το κάνουμε, ναι, και μετά θα ανοίξουμε γράμμε. Παίξουμε τον Ολυμπιακό. Πάρει ο Ελ Αραμπί την μπάλα, αυτό ο μεγάλο ο παίκτη. Περάσει και τον τερματοφλέον κάμου του Γκουέστα. Την πετάξει έξω από το δασάκι τη Φιλαδέλφια, συγγνώμη του Άκα. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει αυτό εκτό αν δεν το θυμάμαι καλά. Βάλουμε ένα goal offside. Και δεν διαμαρτυρηθεί κανένας. Βέβαια τώρα δεν έχει παντοκρατορία ο Ολυμπιακός στη διαιτησία. Την έχουν άλλοι. Μισή-μισή. Λοιπόν, και κερδίσει ο τέτοιο και γελάει ο Μαρινάκης στην απονομή
τότε μπορεί να ισχυριστεί ένας παοξής. Δεν έγιναν αυτά. Ψέματα είναι αυτά. Ψέματα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν είναι κακό, είναι ψέματα. Ένας άνθρωπος. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Γεγονότα λέω. Το γεγονός δηλαδή. Δεν είναι γεγονότα αυτά. Το γεγονός δηλαδή ότι γελούσε ο Κόκαλης στην απονομή κυπέλλου του ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια σημαίνει κάτι. Ξέρω εγώ. Πάντως εγώ ξέρω ότι όταν ο Βούλευτος κάνει ένα τίτλο πρέπει να κλαίει. Εσύ πέρσι όταν έκανε ο ΠΑΟΚ τη φιέστα, α πούμε. Μέσα στην Τούμπα. Δεν ήσουν έξω με την παρέα σου και αυτό λέω. Μα το ίδιο λέμε. Μα το ίδιο λέμε. Άλλο σου λέω. Στεναχωρημένο πέρα. Άλλο σου λέω ρε κλιάφα. Τι. Κλιάφα. Άμα, ναι, οι λεμονάδες εκεί κάτω. Λοιπόν. Ό,τι να είναι. Τι τα βρει. Ευκαιρία εφιάλωση. Λοιπόν. Αν σε έβλεπαν εκείνη τη μέρα οι φίλοι σου. Ναι. Α πούμε στον Μπουγάτσα, στο Σκομπάρ. Ρε παιδιά, με διασκέδασε με καναμίδι. Έτσι. Δεν θα μπορούσα να διασκεδάσω, λέμε. Δεν θα μπορούσα να διασκεδάσει. Επειδή και πήρα πάω το 8. Ναι, δεν ήταν χωρισμένο. Αν σου λέω ότι. Αν κάνανε μου ένα 80. Άμα έβλεπε αυτή που γουστάρε από την Πλουσκάη. Εκείνο κάτι γινόταν. Α, μπράβο. Και χαρακτηριζόσουνε και σε έβγαζε ένα μια φωτογραφία. Και σε έβγαζε ένα μια φωτογραφία. Τι θα έλεγε δηλαδή. Τι θα έλεγα. Τι θα έλεγε δηλαδή. Θα έλεγα έπεσε μια καλή περίπτωση, μια συμμετοχή. Μια παξιμάδια από εκεί πέρα. Λοιπόν, έτσι, μονάδικα δικά μα δεν γίνεται. Πώ περνάτε άλλο. Πώ περνάμε άλλο. Ο κόσμο λέει. Τι λέει. Να έρθετε στην Μαρμίτα. Λέω που γκάτσε τη χαλάει, γιατί είναι κομπλεξικό. Γιατί το λε έτσι τώρα. Έτσι του λέω. Πού το λε στο ράδιο, το λε αυτό. Ναι, εντάξει. Τι να το πω εδώ, πρώτη φορά. Το λέω. Παιδιά μου παίρνει τηλέφωνο, είπαμε μετά τι 10, έτσι. Κόμπλο που γκάτσε, λέω. Άστα να άνθρωπο τώρα. Φτερνίζεται εκεί στο μαγαζί. Δεν ξέρω αν είναι κόμπλα, πάντως άμυαλος είναι. Άστο και εσύ. Δεν, και εσύ έχει, δεν έχει καμία δόση πολιτικής μέσα του. Εντάξει, δεν και έχει. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο πραγματικός του φίλος και ποιος είναι ο πραγματικός του εχθρός. Δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Γιατί φοράει τα κίτρινα γυαλιά του. Άλλο τώρα. Για πες μας εσύ. Παίρνει μια ερώτηση. Έχει ταβάνιο που γάτσας, ρε. Περίμενε λίγο. Με άριστα το 10, ας πούμε, φτάνει μέχρι το 7. Ωραία. Δεν μπορεί παραπάνω το παιδί να πάει. Είναι... Κάνει γκέρ στον κόσμο, τον αγαπάει ο κόσμος. Άλλο σου λέω, ρε. Άλλο σου λέω. Και πολύ. Σου μιλάω για τις προσωπικές σχέσεις. Παοξίδες και άλλοι. Παοξίδες δεν νομίζω τον αγαπάει. Άκουσε με λίγο τώρα γιατί είπες... ναι, αυτό είναι διαχρονικό. Λοιπόν, άκουσε με λίγο γιατί είπες και κάτι πριν μπούμε. Αυτό το βραδινό σου λείπει εσένα σαν... σαν ράδιο. Σου λείπει. Θα σου πω. Είναι για εμπορικούς λόγους. Εγκατέλειψε το πρωινό ο Ραγκάτσης, ναι, γιατί πήγε σε ένα άλλο ραδιόφωνο με περισσότερα χρήματα. Καλά έκανε. Και φυσικά. Και από εκεί και πέρα έπρεπε να καλυφθεί το πρωινό. Και πήγαν το ατού από το βράδυ και πρωί. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Το βράδυ, λέω, θα σου δεν πω είπα... τι έχει γίνει. Θα σου πω τι γίνει. Αν σου λείπει, λέω το βράδυ. Γιατί ο κόσμος. Ναι. Έτσι. Κοίταξε, πέρασε αρκετός καιρός για να μπορέσω να δημιουργήσω βιολογικούς ρυθμούς. Ναι. Να σε πάρουν μετά από 15 χρόνια να σου αλλάξουν το βιολογικό ρυθμό. Μπορώ. Αλλά φυσικά πήρα και περισσότερα χρήματα και εγώ. Βέβαια, αν σου πούνε τώρα βράδυ, δεν πας νομίζω. Αν μου δώσουν παραπάνω χρήματα, μπορώ, μπορώ λίγο. Ανάλογα τι θα με δώσουν. Εγώ είμαι ηθοποιός. Βάλει όπου θέλει ο σκηνοθέτης, αρκεί το αντίτιμο να είναι σωστό. Θεωρώ ότι ο κύριος Ταχιάος είναι πολιτικός αυτόχυρ στην πόλη μας με τα όσα έγιναν. Ο Ταχιάος έχει τόσο επικοινωνιακή όσο έχει ο Μπουγάτσας. Θέλω να το καταλήξω κάπου. Θεωρώ ότι είναι πολιτικός αυτόχυρ όσον αφορά τη δημαρχία στην πόλη μας. Γιατί μόνος του την έχασε τη δημαρχία. Κακά τα ψέματα. Έτσι θεωρώ και ραδιοφωνικούς αυτόχυρ όσους επέλεξαν να σε βγάλουν από το 12-2 το βράδυ. Θα σου πω. Για το Μετρόπολης. Θα σου πω. Θεωρώ ότι είναι ραδιοφωνική αυτοκτονία αυτό που έκαναν. Άκουρα. Και φυσικά το κενό μιας εκπομπής που ο κόσμος, ας πούμε, περίμενε 12-2 να την ακούσει όσο τίποτα άλλο και υπήρχε και ελευθερία λόγω παραπάνω. Ναι, ναι, αλλά και αυτός ναι είπε. Δεν είπε όχι. Θα τι να πω. Κάνει, ρε φίλε. Εγώ ζήτησα λεφτά δεν, παραπάνω. Δεν είναι στο δικό του. Πήρες. Πήρα. Πήρες. Ναι. Ωραία, αφού πήρες παραπάνω, εντάξει. Αλλά... εγώ σε ρώτησα αν σου λείπει, δεν σε ρώτησα όλα αυτά. Φυσικά που μου έλειπε. Σου λείπει. Τώρα το έχω συνηθίσει. Εντάξει. Το πρωινό δεν είναι και το ότι καλύτερο να ξυπνάς. Αλλά επειδή έχω τον Κουλιανό που έχει, είναι άνθρωπος με μια θετική ενέργεια. Έχει κολλήσει καλά με τον Κουλ. Είναι θετικός. Είναι άνθρωπος, δηλαδή. Πέρα από το παντιλόγιο του με τον Πάκο, το οποίο θα σου πω, το έχει όπως το έχει εσύ. Πάνω σε αυτό που είπε. Ξεκινάει η μέρα μου με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαρούμενος. Πας ευχάριστα. Είναι ευχάριστα. Πας με όρεξη. Είναι ευχάριστα. Να πω κι εγώ σαν ακροατής την άποψή μου. Το κόκκινο.
ο κόκκινο. Ή βάρη εκεί, ή βάρη. Δηλαδή. Άλλη εκπομπή με τον Γρηγόρη, άλλη με τον. Εγώ λέω. Που, δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν ξέρω. Ο κόκκινο δεν ξέρω. Ποια είναι ασύλληπτη εκπομπή. Άκουσε με λίγο. Ναι. 8-10 δεν κάνει το πρωί. Δεν μπορεί και δεν σε ακούω τακτικά. Πολύ σπάνια. Είναι ναι. Αλλά εγώ νομίζω δεν ταιριάζει με τον κύριο Κουλιανό καθόλου. Η άποψή μου είναι σαν ακροάτη. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, έτσι. Ναι, εγώ διαφωνώ. Εντάξει, ο Τάσο λέει ναι, είναι άποψη. Του λόγου. Εγώ θα κάτσω. Δεν ταιριάζει σαν δίδυμο, πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω πώ, φίλε. Εγώ ποτέ έχω ακούσει, ρε φίλε. Μία-δύο φορέ. Τι σε χάλασε. Δεν μου αρέσει σαν δίδυμο, σε αυτιά μου. Μα ξέρει τι όμορφη αντιπαράθεση κάνουν χωρί να σκοτώνονται με επιχειρήματα, με τεκμηριώσει κτλ. Καταρχήν δεν είναι σαν και σένα αγενή. Ναι, όταν δεν σε συμφέρει κάτι, προσπαθεί με τη γνωστή προπαγάνδα από τα EXUBE3 να χτυπάσει αυτό που θέλω να πω. Ναι. Αυτό, η ΕΚΤΗΡΑ 4 μίλησε. Η ΕΚΤΗΡΑ 4. Αυτό είναι τακτική βαθύλακα. Η ΕΚΤΗΡΑ 4, ρε φίλε. Τι μιλάνε. Οι άνθρωποι που το πανό του Βόλου μετά από 33 χρόνια κατάλαβαν ότι ήταν. Ήταν τέτοιο, ήταν πόσο λένε. Καζούρα ήταν. Το 2013 κατάλαβα. Σε πείραξε το πανό του Βόλου και δεν σε πείραξε το ενδιαφέρον. Ρε το δώσαμε το παθμό, δεν το δώσαμε. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει εσένα και τώρα συνέχεια. Άκου λίγο. Που δεν είναι έτσι. Τι κοκκινίζει. Για να έρθει από τα νέα σου πω γιατί. Παρακαλώ. Δεν πειρανιάζει. Γιατί θα έχει την ευκαιρία να περηφανεύεσαι ότι πήρε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και επειδή ήσουν. Λιοντάρι στο πρώτο ημίχρονο και το ξεπάτω στο τρόπο που το ξέσκησε. Ναι. Στο δεύτερο ήσουν ένα νιάου νιάου. Ναι. Μικρό γατάκι. Δεν έβαλα κολοσάιτ γι' αυτό. Χάιδεμαν, τα κόκκινα δαχτυλάκια. Αν έβαζα στο 20 λεπτό offside θα κέρδιζα. Δεν έβαλα offside όμω. Offside σε κέρδιζα. Θα βάλω ένα κολοσάιτ και εγώ μια φορά. Θα πάμε να φάμε κάπου ένα βράδυ. Ναι, α τα πει κάποιο. Αν τα ξέρει, μην μα πει τώρα. Μην πει η σούπα θέλει να φάει. Ναι. Ψηλή τα πει. Κραψούλα. Την κραψούλα. Άκουσε καψούλα. Το βράδυ του Λίκ. Τα τελευταία τρία χρόνια, μάλλον τρία χρόνια πριν σταματήσω το βράδυ. Η Μπάρου Φόκου, πώς τη λένε αυτή την εταιρεία. Α, δημοσκοπήσω. Μπάρι Φόκου. Ναι. Πώς την είπες. Μπάρι Φόκου δεν είναι. Όχι, Φόκου. Φόκου δεν είναι. Μπάρι Φόκου. Η Μπάρι Φόκου. Εγώ τον Μπάρι Βάιτ ξέρω. Εγώ τον Μπάρι. Σταμάτησε να κάνει. Την Μπάρι την Ιταλία την ομάδα. Σταμάτησε να μετράει την ακροματικότητα μετά τις 12. Γιατί? Γιατί ήταν unfair. Ναι. Δηλαδή. Ήσουν νούμερο ένα, ναι. Έπεσε γαντζηλικάκι, άσε τώρα, δεν σου πιστεύω εγώ αυτού. Άκουε με. Άλλο σου είπε, δεν κατάλαβα. Μαζί, κατάλαβα τι μου είπε. Δεν μετριόταν η ακροματικότητα μετά τις 12. Οπότε ένα χαρτί, ας πούμε, καλό που ήμουνα εγώ. Ήμουνα καλό. Χαντώτα, δεν έμπαινε στη δημοσκόπηση, λες. Δεν έμπαινα στη δημοσκόπηση. Ερώτηση. Οπότε το πρωί, παιδιά, τώρα όσοι κάνουν ραδιόφωνο, τώρα ως αγόρας και οι υπόλοιποι που μπορούν να ακούνε, το πρωί. Το 8 με 10 ξεκινάει και πέφτει το μαρούλι. Ναι, και είναι διαφημίσεις. Οπότε δεν πήγε σε ρίσκο να πάρει κάποια μεταγραφή. Να σου πω και κάτι άλλο. Έψαχνα να βρούνε και τίποτα στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν βρίσκαν κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι εξαισμένοι. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικοί. Ναι, δεν είσαι άδικος αυτό. Δηλαδή εσείς οι δυο. Εσείς οι δυο εδώ. Mm-hmm. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Τι? Είστε εξαίρεση που κάνετε μεγάλα νούμερα. Ο κόσμος. Δεν το λέω ότι κομπλιμέντο. Αυτή είναι έλκυο το μεσημέρι. Άλλη μια εκπομπή. Δύο. Που μετέχουν κόλκα. Τσαλτίδης που ήταν. Ο Ζαγόρα το μεσημέρι. Ο Ζαγόρα το μεσημέρι δεν είναι πολλές οι ώρες. Δηλαδή, άμα θέλει ας πούμε, ο Ανδρώνης ή ο Ζαγόρα ή ο Ντίμης να βρει ας πούμε παιχταράδες. Δεν βρίσκει. Δεν υπάρχει, ναι, αυτό έχει δίκιο. Τα νέα παιδιά είναι αποστηρωμένα και είναι, γίνανε οπαδοί κι αυτοί και θέλουν να γλύψουν, να κάνουν. Σφιγμένοι είναι. Σφιγμένοι, ναι, ναι, σφιγμένοι. Έχουν φόβο, σφιγμένοι. Δεν έχουν ελευθερία. Ταλέντο να έχουν. Ο κόσμος σήμερα λέει. Θέλω καλή ανάλυση. Προσπαθώ να κάνω καλή ανάλυση. Άκου, Τάσο. Θέλουν την είδηση. Εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ, αλλά οφείλω τουλάχιστον την είδηση που έχει βγει και να δώσω και εγώ άλλες δύο-τρεις οι οποίες είναι παρασκήνιες. Είναι καλό για το ρεπορτάζ. Ναι, δύο-τρία. Με διαφορετικό τρόπο, όχι δημοσιογραφικά. Θέλει κοινωνική τοποθέτηση. Θέλει καζούρα, θέλει χιούμορ, θέλει να περνάει καλά. Αντιπαράθεση. Ναι. Καυγά. Ναι, είναι απαιτητικό το κοινό. Και εγώ πρέπει να είμαι ηθοποιός, να παίζω δράμα, να παίζω κωμωδία. Σωστό. Να παίζω κουκλοθέατρο. Έχεις, δεν έχεις. Να τραγουδάω. Γιατί ναι, ναι. Το κάνεις επαγγελματικά. Είτε είμαι καλά και δεν είμαι καλά, όταν πιάω το μικρόφωνο, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής. Δηλαδή αύριο μπορεί να είναι ένας οδηγός του πούλμαν. Να μην πάει καλά στο σπίτι του ή ξέρω εγώ να είναι άρρωστος. Πρέπει να βγει στο πούλμαν, το αεροπλάνο. Εγώ πρέπει να πω εδώ, εσύ, κρατάμε συντροφιά. Πρέπει να είμαστε τίμοι με τους ακροατές ή τους τηλεθεατές. Άρα δεν έχει παιχταράδες. Δεν βγάζουν παιχταράδες. Και με πήγε 8 με 10. Βλέπεις, δε κερατά, όταν θες τι ωραίος είσαι.
Τι κυμπάρες είσαι. Και με πήγε 8 με 10 με τον Νίκο. Τι όμορφα τα λες και τι λογικά μιλάς. Μα εγώ πάντα ρωτούσα βάση λογικής. Γιατί μωρέ με παίρνετε 12 με 2. Μου εξηγούν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Καλά έπιασε το 8-10. Καλά. Κάποια στιγμή περάσαμε αυτούς τους βρωμοπασοξίδες εκεί που είναι στο Θεσσαλονίκη. Τους περάσαμε σαν εκπομπή. Ήταν κατεστημένο με το Πασόκ αυτό. Λέω κουλιανέ πρέπει να τους φάμε αυτούς. Δεν ξέρω, θα κάνεις γαργάρες το πρωί, θα πίνεις καφέ, θα κάνεις σεξ με την Τζέννη το βράδυ. Κάτι θα κάνεις λόγω να είσαι χαρούμενος. Φίλος μου ο Νίκος. Ο Νίκος είναι και καλό παλικάρι. Μου βάφησε την πηγενούλα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το πρωί να ξεκινάω χαρούμενα τη μέρα. Με γέλιο, με χαμόγελο. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε. Πάει αυτό. Γιατί με έβρισες εμένα. Γιατί έγινε η μανούρα τότε εκεί πέρα. Γιατί επειδή είμαστε στον αέρα και εγώ γουστάρω, σε φρυδίασα τώρα. Θες την αλήθεια. Ποτέ, όπως και στη τηλεοπτική μαρμίτα, για να πας εκεί, ποτέ δεν προγραμματίζαμε το τι θα πούμε καλά, αυτό και το τι θα γίνει. Το, το... Βρισκόμαστε 12 παρά 5 και 12 και 5 μπαίνουμε σε κούμπες. Γιατί με έβρισες. Με παίρνουν τηλέφωνο, σου πω κατά τι έγινε. Κάνω εκπομπή με το ρόλο μας. Θα σου πω εγώ και μετά πέμπτε. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Το κογιότ μίλησε. Από όσες δουλειές κάνω, ακούστε. RTV, ράδιο, ξέρω εγώ αυτό κτλ. Europe 1 κτλ. Από όλες τις δουλειές που κάνω, δεν πήγαινε καλά μία. Ποια είναι αυτή, Ιντερνετική. Ιντερνετική. Δεν πήγαινε καλά, γιατί το μαγαζί δεν γέμισε. Θα σου πω εγώ στοιχεία για εκείνη τη μέρα. Λέω πρέπει να γίνει κάτι. Λέω θα βρίσκω τον Τρέγια. Λέω θα έρθει εδώ σπουνιά. Δεν πειράζει. Λέω αν κάνω 500.000 views, α μου δώσει. Νούμερα κάνει. Κοίταξε. Περίμενε, ήταν θεατρικό. Πίστευα ότι θα αντιδράσει. Αφού ήρθε εκεί, λέω το πολύ πολλά μου δώσει κανένα δυο μπουνιέ στα αρχίδια μου. Όχι, συγγνώμη. Τι είναι αυτά, σαν παραθύρια. Το αποσύρω. Άρα σου πια δεν. Λοιπόν. Σου πια. Ότι είναι, άρα σου πια δεν. Ξέρω ότι είσαι αυθόρμητο, ξέρω ότι είσαι νευρικό, ξέρω όμω ότι είσαι πολύ ηθικό άτομο. Και ήθελα να κάνω ένα πινκ-πονκ το οποίο θα έφερνε. Εκεί την ώρα ξέρω ότι εσύ έχει καλύτερη ακροματικότητα από μένα. Ξεκινάει η εκπομπή. Δώσε εγώ 10 δευτερόλεπτα. Επειδή το ξέρει. Να σου πω γιατί πήγα. Όταν. Πρόσεξε. Δεν θέλω να σου παρακαλώ. Όταν άρχισε να τον. Νεράκι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε να τα λες αυτά, επειδή εμεί το βλέπαμε. Γιατί μα είπαν και το άνοιξε ο ηχολήπτη και βλέπαμε. Εκείνη τη στιγμή τα view σου live ήταν γύρω στα 700-750. Όταν είπα έφυγε παιδιά ο Τρέγιας και πάει εκεί, είμαι μόνος, πήγαν 3.000 τα πιο κατευθείαν. Τέσσερις φορές πάνω πήγαν. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα έπρεπε μια τριάρα να μου έρθει. Δώσανα μια μπουνιά. Δεν πάει χαμένη. Επειδή εγώ παπά δεν τρώω. Και επειδή μ' αρέσει. Αλήθεια λέει. Και εγώ στο είπα εκείνη την ώρα δεν στο έπαρε. Δεν το έκανε γι' αυτό. Πρέπει εκείνη την ώρα δεν στο έπα. Δεν το έκανε γι' αυτό. Πού να το αφήσω. Έτσι να βολεύει να το λέει τώρα. Δεν είναι. Από την άποψή μου. Στο μυαλό του δεν είμαστε. Εντάξει. Εντάξει, πέσε. Πώς δεν επιτρέπεται. Εγώ πιστεύω ότι του βγήκε ένα παράπονο του Κώστα. Γιατί δεν πάμε στην τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Εγώ έχω δεσμευτεί και έχω πει. Ξέρω εγώ ποιο. Είναι αυτός ο οποίος κάνει. Έχω δεσμευτεί και έχω πει. Κοντοπιθαμία και έχω πει. Επειδή μαζί ξεκινήσαμε. Μαζί κάναμε ό,τι κάναμε. Μαζί μας έμαθε ο κόσμος. Χωρίς δεν το θέλουμε. Αυτό έγινε άθελά μας. Εγώ, ο Ζάκος και ο Πουγάτσας, πάμε όλοι μαζί. Και μακουκού, και μακουκού. Και μακουκού, και μακουκού. Δεν εσύ άκουγα. Κάποια πράγματα. Επειδή ο Κώστας. Άκουδο, ρε. Μας άκουσαν. Η ζωή ρε, είναι μαγεία. Ναι. Μπορεί δύο άνθρωποι να βρεθούν στα 55, στα 60 να ερωτευτούν και 30 χρόνια δεν βρεθήκαν ποτέ. Αυτό που έγινε με εμάς. Σε αυτό είμαι, κάπου εκεί είπαμε. Ήταν μαγικό. Ήταν μαγικό. Ήταν πρωτοποριακό. Δεν υπήρχε τέτοια εκπομπή στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε. Μας βλέπανε στη Μελβούρνη, μας βλέπανε στην Ελβετία. Το κακό ήταν τότε ξεκινήσαμε, δεν είχε ίντερνετ, ρε. Είχε. Ήταν YouTube, αλλά άφηνε μόνο. Δεν μπορούσες να κάνεις προβολή. Μπορούσες ούτε ολόκληρη εκπομπή. Έπαιρνε ένα δεκάλεπτο. Αν δεις τις παλιές εκπομπές στο YouTube, έχει ένα δεκάλεπτο. Δεν μπορούσες ολόκληρο να σηκώσεις ολόκληρη. Για να ολοκληρώσω, ο Κώστας έβγαλε το παράπονο. Γιατί δεν πήγαμε τουλάχιστον σε μία-δύο εκπομπές όπως έπρεπε να πάμε, οφείλαμε να πάμε. Γιατί πήραμε εκπομπές στα ραδιόφωνα κτλ. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι άλλο θέλω να καταλήξω. Ρε. Αν δεν γινόμαστε γνωστοί. Στην εκπομπή του Κώστα. Ναι. Το βοηθήσαμε, μας βοήθησε. Πάντα έγινε άθελά μας. Δεν υπήρχε τίποτα σημαντικό. Ούτε χρηματιζόμασταν. Ούτε να το πεις αυτό, ούτε χρηματιζόμασταν. Στα πέντε χρόνια. Όλοι διαφορετικά, αλλά κάποιοι είναι παιδιά. Αν δεν γινόμασταν γνωστοί, τα πέραμε εκπομπές. Όχι.
Εγώ λέω όχι. Αν ήσασταν ανίκανοι, θα παίρνετε εκπομπές. Όχι. Άρα λοιπόν. Ναι. Το ένα βοήθησε και το άλλο. Ο Κώστας έβγαλε αυτή την πικρία και επειδή είναι άνθρωπος της στιγμής. Πρόσεξε, ο Κώστας δεν σκέφτεται να πει. Τώρα μπορεί να του έρθει κάτι και να έρθει κλούβα από κάτω. Αυτό που λες είναι και ο Μπουγάζας. Αποδείχθηκε σε ένα τελευταίο βίντεο, δεν θέλω να αναφερθώ πού. Που πραγματικά εγώ έπεσα από τα σύννεφα, λέω τι λέει ο τρελός. Ναι. Δεν χαμπαριάζει τίποτα. Μπορεί να ήταν και ένα. Και ένα, ναι, εντάξει. Ξέρει ο κόσμος που. Μην πει και εσύ τίποτα. Έλεξε και το θέμα. Μπορεί να ήταν και ένα συνδυασμό όλων αυτών. Την ώρα του Κώστα, εγώ πιστεύω του βγήκε να με κλάξει, να με βρει. Του βγήκε παράπονο, του βγήκε άχτη, γιατί δεν μπορούσε να κλάξει κάποιον άλλον και την έφαγα εγώ την πατάτα. Οκ. Okay. Εγώ όμως όταν με παίρνουν από τη Νεάπολη, παουξάκια και με λένε εσύ. Ο άλλος έχει κανένα πεντάλεπτο. Ο άλλος τι το λέει αυτός ο δικός του Μπαρμπασάβας. 7 λεπτά πώς έφτασε εκεί. Δεν θέλει πολύ. 7 λεπτά. Θα σου πω και τι έγινε στον δρόμο. Είδες, με παίρνουν και με λένε το και το και το και βάζω το βίντεο. Μου στέλνουν το βίντεο. Και εγώ πέσει τα σύννεφα. Εγώ πού ήμουν άλλο. Γιάννη Νομάτη λέει ο Ανέτης ο Βλάχος και Μπινελίκη δεν θέλω να πω. Είναι αντιραδιοφωνικό τώρα για να μας πάνε μέσα. Εντάξει. Λέω θα πάω ρε την κουφάλα από εκεί πέρα λέω. Να μου δώσει, μια εξήγηση τι γίνεται. Όμορφο, ρε. Και πήγα εντός έδρας. Με 50 άτομα, 70 είχε μέσα. Καλά, ρε, 100 μέτρα από, το χαρι, από την Τούμπα είναι το και, τι θα σου την πέφτα στην Τούμπα. Τι λες, ρε. Κοίταξε, κι άλλοι βρίζονται, αλλά δεν πάρει. Ναι. Σταματάω το αμάξι στην Κλεάνθη. Σαν το Σπύρο Καλογύρου μπήκε στη Λόλα. Κλεάνθη με ανατολική στράκη. Ακού, καρκάρω το αμάξι, Κλεάνθη με ανατολική στράκη. Και πάμε το ποδάρι. Ερημιά στον δρόμο, Δευτέρα βράδυ, ποιο, 10:30. Δύο ταρίφες περνάνε. Σκίστε το που. Σκίστε την κουφάλα. Ρίξω τις δύο σπαλιάρες από μένα. Δώσω. Κάτσε να παρκάρω να έρθω κι εγώ, με λέει ο άλλος. Ναι, εγώ ήμουν τρελαμένος, ψωνισμένος. Είχα κοκκινήσει, έβγαζα αφρούς και ήθελα να πάω να με δώσει εξής. Και τον πετυχαίνω στο διάλειμμα. Και ανοίγουν οι κάμερες. Την πήρε καμπάρι ο άλλος. Μας είπε και μαλτίας. Κοντός και έξυπνος. Χατζινάκος. Ναι. Την πήρε καμπάρι. Ανοίγω. Ναι, ένα τραβάει βίντεο. Είναι, είναι έξυπνος. Το λέω, μην τραβάς βίντεο. Ρε, δεν γουστάρω. Εκείνο σκέφτηκε. Ναι, κοντός. Όχι, ένας πελάτης μέσα. Πήγε να τον βγάλει με το κινητό. Ήθελα να τραβάς. Ξέρεις τι που φαν φορούσε ο Κοντρέγιας. Σαν του Καλογύρου, στην Λόλα. Αυτό είναι. Δερμάτινο, με το πιλότο είναι το Top Gun. Σαν από το Top Gun το Όσκαζε ήταν. Λες και ήρθε για μάχη. Αερομαχίες. Μου ήρθε μια δόση εκεί πέρα να το χτυπήσω. Όχι, με ήρθε. Σου λέω να σταυρώ. Αλλά τραβήξε. Θα έχανα το δίκιο. Αυτό ήθελε αυτό. Θα έχανα το δίκιο. Αλλά μετά τον κράξαν. Ιδίως τα οφίτσια. Κλείσαν τα οφίτσια. Κλείσαν. Είχε γίνει παντζουρλισμό. Ο κοντός τι που κλείσαν τα οφίτσια. Ποιος. Ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό στον αέρα. Γιατί πολλοί λέγανε ότι ήταν στημένο. Όχι. Τι στημένο, ρε. Άντε, κόψει βλάκες τώρα. Στημένο. Εγώ τέτοια πράγματα δεν ήταν. Τα στημένα στην Αθήνα γίνονται μόνο. Και τίποτα δεν ήταν ποτέ στημένο στην πενταετία τη μαρμίτα τηλεοπτική σχολή. Έλα, τελείωσε αυτό λοιπόν. Επειδή πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα για να ανοίξουμε. Να μην πάμε σε διάλειμμα. Μία 10 η ώρα. Λοιπόν, Χρυσό. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε άλλο διάλειμμα. Εντάξει. Σήμερα οι χορηγοί λίγο να μας συγχωρέσουν. Να μας συγχωρέσουν οι χορηγοί. Βρισκόμαστε. Είναι περίεργο. Ραδιοφωνικά, εγώ, εσύ και ο Κώστας, ίσως και πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ραδιοφωνικά, δεν θυμάμαι. Στο... Πρώτη φορά. Ίσως μια φορά στο Μετρόπολης δεν είχαμε πάει. Δεν νομίζω. Μπορεί. Δεν θυμάμαι. Μπορεί. Και είναι σαν να μην έχουμε λήψη. Ενώ λοιπόν από το 2009, από τη Μαρβίτα, από το 2010. Εγώ από το 9-10. Το 9 σταματάει. Είναι σαν να μην έχουμε λήψη ούτε μισή μέρα. Εντάξει. Πόσα χρόνια είμαστε, παιδιά? 5. Εγώ ήμουν 5. Η τετράδα με μακουκούλα, 5 χρόνια ήταν. Και μετά. Μιζόμασταν πιο πολλά. Ναι. 5 ήμασταν σίγουρα. 2004 με 2005. Εκείνα ρε τα DVD που σου έδωσαν να τα δώσει στο Καρατζαφέρι κεφάλα. Πάνε, εξαφανίστηκαν έτσι. Εσύ τι έχει. Εγώ τα έδωσα τα DVD. Τι σε είχα πει τότε, θυμάσαι? Ο Καρατζαφέρι που τα είδε. Τι είπε? Φοβήθηκε. Θα σα πω κάτι πριν πάμε στην 10. Ο γιο Καρατζαφέρη. Τι σε είχα πει, θυμάσαι? Ένα εκπληκτικό παιδί. Θυμάμαι τα πάντα. Ωραία. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί. Φαίνεται καλό παιδί. Λέει Παναθηναϊκός, ο Παπαζαφυρίου με τον Καρατζαφέρη είχαν βρεθεί μια φορά μαζί. Εδώ πριν κάνα 2 χρόνια. Και λέει τώρα ο Παπαζαφυρίου, λέει τώρα ο Καρατζαφέρη, να κάνουμε 2 εκπαμπέ. Του λέει. Τον Αυτόπουλο και τη δικιά μου. Θα την παίζεις και στο FM Art, του λέει. Και την τηλεοπτική, κάνουμε για μια τηλεοπτική να παίζεται και στο Art TV. Συμφωνεί ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος. Ναι. Και πάει το μηχάνημα, πάει το θέμα στον Ανδρώνη. Ο Ανδρώνης λέει, κοίταξε να δεις. Αν ακουστεί ο Ραπτόπουλος και ο Παπαζαφυρίου στην Αθήνα,
Θα του χάσω. Εγώ έχω δύο μήνες ζωή. Εγώ σου είπα για την τηλεοπτική όμως. Ναι, ξέρω ρε. Φοβηθήκανε. Παιδιά, αν αρχινόταν πριν 25 χρόνια στην αρχή της τηλεόρασης, της ιδιωτικής, που ήταν πιο καλτ. 30 χρόνια και ο Αντένα που είναι. Ναι. Πλέον η τηλεόραση, πλέον τα μέσα έχουν γίνει υποχείρια. Σαν τα παιδιά της νύχτας εννοείς. Δεν είναι τυχαίο και τελειώνω με αυτό ότι είμαστε παγκοσμίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος τα πιο αναξιόπιστα και οι δημοσιογράφοι γενικότερα οι χειρότεροι στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή αυτό δεν μας τιμάει και πολύ, αν και δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Αυτό που βγήκε σε έρευνα δηλαδή. Σε έρευνα. Σε έρευνα. Αφού έχω ένα κογκολέζο εγώ πάω ξύρι το Μπόκο Λόκο που λέει στον κογκό οι δημοσιογράφοι είναι πιο αξιόπιστα. Άντε ρε, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίπερο 107,4 βρισκόμαστε. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε. Και ποιος ερώτησε που βρισκόμαστε. Σκασμός. Δεν μου λες πόσοι ιδιοκτήτες είναι εδώ. Τέσσερις. Τι να κάνει, Χάιρ, τέσσερις ιδιοκτήτες. Καλά, ρε, το ιδιοκτησιακό σε νοιάζει ένα. Πάντα θέλω να μαθαίνω γιατί πάλι. Στην μόδα στην πολυδιοκτησία τελευταία. Στον ΠΑΟΚ πόσοι ιδιοκτήτες είναι. Η κυρία Αγνή, πώς ήταν τη. Πώς, όχι Αγνή. Όχι, σε πώς ήταν τη γυναίκα του. Παγγελίτσα. Κούλα. Τη γυναίκα. Όχι, Κυριακή τη λέει. Δεν νοιάζει να πω στην τη ομάδα. Τι κάνει, το κατέστρεψε. Τι κάνει. Τη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Άστα. Βγάλ τον φωτό. Βγάλ τον. Άστα, το βγάλω εγώ. Περίμενε στο μικρόφωνο. Το πήρε σαν τον κινούσι. Στο Μετρόπολη κάθε μήνα το αλλάζουν το μικρόφωνο. Καρέκλε. Κάθε μήνα έρχεται η Σάτο έξω από το Μετρόπολη. Όλοι οι κολαράδε, εμά οι ψαδρώνε και τι κολαράδε. Κράτ, κρούτ, τα σπάνε όλα. Τι γίνεται. Τι τέτοια σε πιάσα, περίμενε. Αυτή θα την πουλήσω τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτσε να δω. Είμαι άτσαλο, εντάξει, το ξέρω. Δεν και η μούτσα. Τέλεια. Ανέβαστε. Λοιπόν, έλα. Ανοίγουμε γραμμέ. Άνοιξε. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έτσι. Τώρα μπορείτε να πάρετε. Προηγουμένως και όταν πανικός, είπαμε να πούμε και δύο πραγματάκια. Μέχρι να έχουμε γραμμές, λέγε. Τι θα πούμε τώρα. Έχει. Δεν το λέγαμε. Τι δεν κάναμε. Βάλτε ακούστε. Πάρε το μικρόφωνο, κινούσε. Πάρτε το. Πάμε. Έλα, φίλε. Γεια σας. Μ' ακούτε τι κάνετε, η Βούλα πλατιφόρμα είμαι. Α, γεια σου Βούλα, τι κάνεις. Του Πατουλίδου νομίζω. Τι κάνετε αγόρια, λύσεις την κοινή μέγια. Βούλα. Κάνετε μαθά στον κοτσί. Βουλίτσα, έχεις τρίχα στη φτέρνα. Έχω μωρό μου και στην πλάτη έχω, σλαμάς. Τι θέλεις, πες μου. Να κάνει μάνα θέλω. Τι λέω, σλάμα, όχι. Κάνει, γλιστράει, ξέρεις πως γλιστράει. Ό,τι είναι πως στο κεφάλι, το αντίθετο είμαι εγώ στη φτέρνα. Τι κάνει καλό το τος κάτω, το τος τι κάνει. Μίλα κοντά στο μικρόφωνο, καλέ. Μια ζωή μακριά το μικρόφωνο. Άλλα πράγματα ξέρει τα βάει που πάω το μικρόφωνο. Ο Τωτός πήρε τα εύσημα. Δίνει. Δίνε. Να σας πω, εδώ έχω κάποιους και με ρωτάνε αν το ματώνετε το πετσάκι. Από μικρά παιδιά. Μπράβο, έτσι να συνεχίσετε. Άλλαξε ο κολλιές. Θα κάνετε να σας δούμε και εμείς στο ίντερνετ. Πρώτα απ' όλα θα δεις μας βάρεσε γαζαπλά στο ματωμένο πετσάκι μας αδερφέ και μετά θα απαντήσουμε τη δεύτερη φορά που θέλεις. Γιατί βρε παιδιά, μας βλέπω και σωστά τώρα. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Μας βλέπω στο ίντερνετ. Έχεις πολλά λεφτά, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Μας βλέπω στο ίντερνετ τώρα και με ρωτήσαν όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι ο κοντός αντί να βάλει την εκπομπή του πήγε να βάλει τη δικιά μας εκπομπή στο site. Είμαι σίγουρος. Όχι στο site, στο stream τώρα, εγώ κάνω stream και μας αντί να βάλει το δικό, τη δικιά του εκπομπή που είναι πάνω στη δικιά μας, θα βάλει τη δικιά μας. Βουλίτσα, Βούλα, Βούλα, πρόσεχε μην κάψεις τη βάτα ρε φίλε. Να σου πω, εγώ το βράδυ ξέρεις με τι σκεπάζομαι τώρα που έχει κρύο, Με τι? Με το πανό του Βόλου, το είχα να αφήσει. Να προσέχεις το θαυμαστικό. Είναι μακρύ. Ναι, μωρό μου, ναι. Εξυγιαντής, ναι. Κοίταξε, εξυγιαντής, Βούλα, δεν ξέρω αν είμαι. Νταμπλούχος. Αίτητο πρωτάθλημα σίγουρα έχω. Μωρό μου, ναι. Ό,τι θέλεις εσύ, καρδιά μου, δώσε το κύπελο φέτος. Και από μένα, ό,τι είδους φυλασμό θέλεις. Κύπελο δεν παίρνεις φυλαράκι, ούτε ποιο φυλασμό θέλω. Να μου λείπει. Πάρεις φέτος, μας είπες, δεν μας είπες. Κοίταξε λίγο, εμένα στόχος μου είναι να διεκδικήσω άλλη μια φορά τον double.
Δεν είναι στόχος να κερδίζω μια ομάδα στα 10 χρόνια και να πανηγυρίζω σαν να είμαι ο Θερμαϊκός ο γάμα τοπικό, ρε παιδί μου. Βάλτε καλάντα, Χρήστο, βάλτε καλάντα να ακούσουμε. Πάμε στον επόμενο. Αδερά σε καλά, Βούλα. Πάμε να ξέρει τη φτέρνα. Μια που δεν άκουσε ο Τρέγια τα καλάντα, θα ακούσει λίγο τώρα. Μετά. Θα τα ακούσει μετά. Έλα στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε εδώ, Original Tataro Ζάχο, τι έγινε, ρε. Ω, καλό στον Κωστή, ρε. Τι έγινε, καλά. Καλά, ρε φίλε, δόξα τω Θεώ. Θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα, βέβαια, τον Κωστή, γιατί τη λέξη Τάταρε πολύ τη χρησιμοποιεί. Τάταρο. Επειδή εγώ είμαι Original Tataro. Τάταρε, είναι το έτσι, Τάταρος, λόγω επιθέτου. Τάταρο, λέω κάποιον ο οποίο είναι κοντό, μπουταρά, γεροδεμένο. Έχει στα δάκτυλά του τρίχε. Κοιλιά, μεγάλο αφαλό. Είναι πόντιο και το λένε Τζόρνταν. Δεν φωτογράφησες κανέναν. Κανέναν να κάνω. Ναι, θα μας έλεγε. Εγώ ήθελα βασικά να έχω μια βιντεοκασέτα. Κάποτε ήμουν καλεσμένος σε μια εκπομπή που είχε εκεί στα Μετέωρο Ραπτόπουλος. Στο Σκάντιλ. Σαν συνδεσμίτες εγώ τότε. Μας κοπανάει μέσα να πούμε στο Πούντο, εμένα και τον Πανιώρα, το μάνατζερ, είχαμε ραντεβού εκεί στο Χαριλάου. Ήταν και ο Σπόρος εκεί, μας είχε ζαλίσει τότε, θυμάμαι, μέχρι να συναντηθούμε και να φύγουμε, μας έλεγε ο Ραπτόπουλος συνέχεια κοιτούσε δεξιά-αριστερά, πάνω κάτω εκεί στο ποστό. Λοιπόν, στο το που θυμάμαι το μαγαζί αυτό, πέρα, δεν κράτησε πάρα γιατί. Πολύ. Δεν κράτησε, ήτανε, ήτανε μόλις τέλειωνε η Νεάπολη και άρχισαν τα μετέωρα. Το Σκάν. Νομίζω. Το Σκάν κράτησε το 4 σκάν χρόνια. Το Σκάν έχω έκλεισε, το είχε ο Κυριαζίδης ο Νίκος. Το Σκάν TV το είχε ο Κυριαζίδης ο Νίκος που είχε το Σκορπιό. Ένας αντρούκλαρος με τρεις τόνους απίδια και έπεσε ένα αεροπλάνο εκεί, το Γιάκοβλεφ, πάνω στα Πιέρια όρη και πήγαν αυτοί που είχαν το Mega TV με το Πασόκ που ήταν κόλος και βρακή και πήγανε και κάνανε να πούμε ιστορία και το κλείσανε, λέει, θα ρίξει και επηρέαζε ας πούμε την ατμόσφαιρα και έπεσε το αεροπλάνο. Και κάναμε εκεί ένα ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο, θυμάμαι, και ο Νίκος ο Κυριαζίδης τράβηξε ένα βρωμόξυλο το Μαρόγλ, κάτι χαστούκια και το ευχαριστήθηκα πολύ. Κάτι χαστούκια τον έδωσε. Γούσταρα, ρε φίλε. Αυτός ήταν ο Κυριαζίδης. Ο άνθρωπος που πίστεψε πρώτος στον Κωστή Ραπτόπουλο. Ο Νίκος Κυριαζίδης. Από τότε. Ναι. Και για να κλείσω, για μένα ο Νίκος ο Μπουγάτσας είναι ό,τι πιο cult και πιο original ραδιοφωνική και τηλεοπτική φωνή πέρασε από τη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να θέλω να δικήσω τον Τάσο και το Ζάχο, με την όποια, γιατί εγώ κάποτε πέρασα από το Λίμπερο και ήμουν ο πρώτος συνεργάτης του Καμόρα, είχα ξεκινήσει εγώ ήδη το 2006 το Λίμπερο και μετά ήρθε ο Πασχάλης. Βέβαια εγώ δεν είχα και την τρέλα πολύ και όταν εγώ έβλεπα διάφορα σηκώθηκε και έφευγα, για να μην και εγώ ήμουν λίγο ψής. Δεν μου λες ψής, το 90... Γιατί τον Ζαγόρα τον έχω μεγάλη αδυναμία και στην καρδιά μου, γιατί το 2000 σαν τη φώση που κάναμε με το Στέλιο τον Γελαστό, τότε που ήσουν σηκωστή στη Μητροπόλεως εκεί στο 98,7, τότε, ναι. Όπου ξεκινήσανε όλοι οι παραγωγοί τότε. Όλοι. Εμείς πηγαίναμε μετά τη θύρα 4 και κάναμε εκπομπή εκεί. Να καταλάβεις σε ποιες τότε. Τότε οι συνδεσμίτες ήταν στα πάνω τους πολύ. Έτσι ακριβώς. Ραδιοφωνικά ήταν και οπαδικά πολύ. Ναι. Και με το συγχωρεμένο. Πάντως να ξέρεις βράδια. Ότι οι συνδεσμίτες μέχρι που μπήκαν τα κόμματα και μέσα στους συνδέσμους είχαν δυνατά οπαδικά κινήματα. Από τη στιγμή που μπήκαν τα κόμματα, χρυσαυγίτες, αριστεροί, αρχαιολαϊκοκομμουνιστές, τα πηδήξανε τη μάνα τα οπαδικά κινήματα. Τα λέμε! Στον Άρη το οπαδικό κείμενο έγινε ζημιά πολύ μεγαλύτερη. Τώρα είναι καλή αυτή. Αυτή είναι καλή. Αυτή είναι καλή. Είναι πιο μικρή και πιο ρομαντική. Πιο καλή είναι. Πολύ καλή είναι. Κώστα, επειδή είναι γεμάτο το κέντρο. Okay. Να σε καλά, ρε Κώστα. Να σε καλά. Μ' αρέσει, πριν περάσουμε στον επόμενο. Μ' αρέσει που λέει. Κόφτον το επόμενο. Καλά κάνει. 23-10-2-87-3-8 για οι γραμμές είναι ανοιχτές. FM και NO. Σχόλιο, μήνυμα. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54-526 για όλους και όλες τις ντροπαλούλιδες και τους ντροπαλούλιδες που μας κρυφακούνται. Εντάξει. Είπαμε. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Τρακιώτης από Γλυκής Παουτσής. Είσαι τυχερός που ο ένας γονέας είναι από τη Θράκη και δεν βγήκε τάταρος. Βγήκε όμορφος. Ραφ, αυτό που λέμε το παλικάρι που σου είχε φέρει την πλούζα, ελάβ τη λυκή που έλεγε. Την έβαλα, ρε, δεν σου είπα θα την βάλω. Την έβαλε και δεν ξαναβάλε μετά. Εγώ περίμενα να την κάσεις να την και να αφήσεις κανένα προσπάθημα. Τρελός, ρε.
Επειδή δεν έχει άσχημες γυναίκες ο Κιλκής, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ είμαι καθαρός γενικά, είμαι μισός αρακατσάνος. Εσύ πήρες από τη μάνα ομορφιά που είσαι σαρακατσάνα. Είναι σαρακατσάνα η μάνα. Όχι, πατέρα μια χαρά είναι, εντάξει. Μια χαρά είναι, πόντιος τώρα τι μια χαρά να είναι. Αδερφέ, οι καλύτεροι εραστές, οι καλύτεροι εραστές είναι ασχημάτρες σαν τον Τρούλινγκ, να ξέρεις. Ναι. Α, ναι. Βέβαια. Αυτό τώρα είναι κοπλιμέντο ή να παρεξηγείτε. Κοπλιμέντο είναι. Κοπλιμέντο είναι. Εγώ, παιδιά, αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι νομίζω ότι η λαϊκή απέτηση όλο να γίνει στο τέλος πάλι μια επιτυχιακή εκπομπή στη Μαρμίτα. Τον ένα δεν τον αφήνει η γυναίκα του, έγινε στο ξενοδοχείο ρεσεψιονίστ. Ο άλλος το Εσκομπάρ. Το μακουκούλα. Τι βλάκα είναι. Είναι ρεσεψιονίστ. Τι βλάκα είναι. Τι βλάκα. Μακουκούλα. Μακουκούλα, μα έρθει εγώ και ο Ζάχος θα έρθει. Άμα πα στη γυναίκα του και ζητήσει άντρα. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε για το τέλος χρονιάς. Εντάξει. Κοίτα, επειδή θα είμαστε και κυπελούχοι, πρέπει να έρθω και να. Ναι. Και τώρα ξυστικά ο Ζάχος λέει θα είμαστε κυπελούχοι και κοιτάει εμένα. Όχι, ρε. Τι είμαι, ρε. Τι είμαι, πώ το λέγατε και εσύ ελληνική ταινία, ρε, που κοιτούσα από εδώ και ήταν εκεί. Ο Γύλο. Ο Γύλο. Αυτό έμοιαζε με το Δελυζή. Τι βλάκα είσαι. Τι βλάκα. Έλα, φίλε. Έλα. Πάει αυτό, ο επόμενο. Καλησπέρα. Για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα. Α, μ' ακούτε. Ναι. Μια ποδοσφαιρική ερώτηση, αν και το κλίμα δεν είχε ποδοσφαιρική μετά. Πάμε, γιατί, πώς δεν είναι. Με το τίμητο σημερινό για τον Άρη κάτι. Σε ακούμε. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι όπως και εσείς βλέπετε με τον Γιώργο τον Δελυζήση να μην που χρειάστηκε και μπήκε το παιδί φέτος να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Και πιάσε και τόπο, έτσι, Ζάχο. Νομίζω ναι. Ναι. Κάτι ανάλογο, γιατί εμένα με πονάει, γιατί αυτός ο άνθρωπος στα πέτρινα τα χρόνια μου ανέβασε 2-3 φορές την ομάδα και με έκανε και χαρούμενο πολλές φορές, έστω και στα χωριά. Mm-hmm. Τον Γιώργο τον Διαμαντόπουλο που δεν έχουμε από πίσω φορκή, έχουμε κάνει 100 χημίες και αυτό το παιδί ένα τέταρτο ή ένα μισάωρο δεν έχει πάρει ποτέ, ας πούμε, να δείξει ότι είναι ενεργός στο ρόστερ. Είναι στο ρόστερ του άλλου Διαμαντόπουλου. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε, γιατί παιχτούρα ο Διαμαντόπουλος. Να σου πω κάτι. Μία ευκαιρία την άξιζε. Μέχρι και προχθές μπορώ να σου πω. Προχθές με το αντί να βάλω τον Τεκκινή, μπορεί να σε πετάξει τον Τεκκινή εξτρέμ ή δεύτερο φόρτο. Ναι, αλλά με το που έβαλε τον Τεκκινή άλλαξε ο μάτς, έτσι. Αλλιώς γιατί να είναι στο ρόστερ αφού δεν είναι ενεργός. Μην τα λες εμένα. Αυτό ειδικά για τον Διαμαντόπουλο το αναρωτήθηκα κιόλας. Εφόσον. Είπα για ποιο λόγο τον πήραν εφόσον εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι όταν δεν έπαιζε ο Ιντέγε θα βάζαν τον Τεκκινή τον Λάρσον. Εντάξει, για ποιο λόγο τότε τον πήραν τον παιδί, ας έπαιζε και κάπου αλλού. Εφόσον τον πήραν, έπρεπε να του δοθεί μια ευκαιρία έστω. Έστω μια μικρή ευκαιρία, όπως λες, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Και τότε που μας ξελάσπωνε ήταν παρεξηγημένος και το ίδιο πιστεύω και τώρα. Ότι αν έπαιρνε μια ευκαιρία. Να σου πω κάτι για να το κλείσουμε κιόλας. Πιστεύω ότι θα πάρει τώρα με ποια τέτοια. Ότι αν ο Άρης μπει που θα μπει στα playoff, νομίζω ότι θα πάρει ευκαιρία έτσι κι αλλιώς. Γιατί το ρόστερ δεν είναι και μεγάλο, δεν θα μπορούσε να κάνει ο Άρης μεταγραφές εκτός του Ντουρνισάη. Έλα, ρε, παίζει ο Λάρσον τώρα center for σε 4-3-3 και δεν παίζει ο Διαμαντόπουλος. Έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία, αυτό είναι έτσι. Ή αλλιώς να μην τον παίρνει το παλικάρι, έτσι. Και όντως είχε βοηθήσει και πέρσι και πρόπερσι. Όχι πέρσι, συγγνώμη, στις χρονιές. Στις προηγούμενες στη Β' Εθνική. Γεια σου, φίλε. Να σε καλά, στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το. Ωχ, ωραία, είπαμε κι εμείς. Παοξής από τη Γερμανία με 16 εστιατόρια. Ναι, άρα είσαι καθήκη, ρε φίλε, με τους Έλληνες. Άρα είσαι καθήκη με τους Έλληνες. Άκουσε τι λέει. Άκου τι λέει. Για πεθαμένος τόσα χρόνια μια χαρά κρατιέται. Έτσι, ποιος? Μην κοροϊδεύεις. Για ποιον? Για μένα λέει. Ποιος είναι πεθαμένος? Εγώ, εμένα λέει. Τον έσκασα. Άξιος όμως είπε, για μιλά. Η πρώτη φορά μου την είπες, αγαπάω. Ακούγεται ότι οι Έλληνες εστιατόρες, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, είναι καθήκια με τους Έλληνες υπαλλήλους. Είσαι ένα από τα καθήκια. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κάστα, οπότε μπορώ να μιλήσω. Είναι προπαγάνδα, ρε, προπαγάνδα του αλουμίνου. Οι μισοί είναι τεμπελγανάδες, να πούμε. Έρχονται εδώ πέρα, προσπαθούν να ζήσουν από το job center, από το κράτος, από την πρόνοια. Αυτά δεν στα λένε, αλλά δεν θα τα πω πριβέ εγώ. Πώς ζει εδώ. Θέλω να ακούσω την αντίθετη άποψη, Χριστιανέ. Εσύ όταν πήγες, μωρέ, από την πρόνοια ζούσες. Δεν ζούσα από την πρόνοια. Πώς πήγες, γιατί σου μαρουλάτος, γιατί πήγες στη Γερμανία. Γιατί πήγες στη Γερμανία. Και το ξέρεις και πολύ καλά ότι ούτε περιουσία έχω από γονείς ούτε τίποτα. Πού να το ξέρω. Επίδεση σου κάνει ο συνοπαδός. Τι είμαι εγώ, βρε, η αλφα εφορία για να ξέρω το ε9 σου. Άσο να τον άνθρωπο. Έλα, πάμε ρε εδώ. Πάμε. Θα τον Κωστή τώρα, γιατί τώρα που το βρήκα, γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε στο Μετρόπολης. Εκεί μας κλείνουν, λοιπόν. Γιατί με έχει βρει και ραδιοφωνικά και μέσω Facebook εκεί που τον είπα βενταδόρο του Παντελίδη. Καταρχήν, Κωστή, καλησπέρα. Sorry, κόλλασε πέρα από τα μούτρα.
του Παντελίδη, αφαντάζομαι. Πάρε, άμα δεν με πάρει από τα μούτρα, τι κάνει. Να έλεγε σου Καλαϊτζίδη, πάει και καλά. Του Παντελίδη δύσκολα. Παντελίδη, φίλε, γιατί όπου πήγαινε ο Παντελίδη, μα τον έκανε το μεγάλο τον τραγούδι. Το Καλαϊτζίδη έκανε. Καλό προπονητή ο Παντελίδη. Τέσσερα άτομα να διδάξει πώ θα βγουν σε οργανωμένη επίθεση. Να το δω. Ένα προπονητή που στο έχω πει όταν έφυγε, τι σου έλεγανε στον Άρη ότι έχει το χειρότερο προπονητή. Τώρα δεν συμφωνεί μαζί που δεν ζάχω. Εντάξει, τι θα σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μια χημεία την έχει βρει ο Γερμανάρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα δείξει βέβαια, είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με απλά πράγματα ο Γερμανός. Δεν σου κάνει και καμιά μάχη. Όχι, τίποτα. Εντάξει, ναι, να μην τρελαθούμε κιόλα. Του έβαλε κοντά. Να μην τρελαθούμε. Του παίζει μπάλα. Σιγά το πράγμα. Και ο Παντελίδη θα πιάσει με εκείνο, θα πιάσει τον άλλον. Όποτε τον ακούω, κάποιον θα πιάσει. Δεν ξέρω πώ θα βάλει γκολ απλά αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε για τον Ολυμπιακό. Σχολή Αλέφαντο. Δεν φοβάται να τον ακουμπήσει. Δεν λέει ότι έχει τρία χάφ ο Ολυμπιακός και μετά δεν έχει τίποτα. Δεν λέει ότι τώρα είναι μαραθώνιος και αυτά τα τρία χάφ του ήδη είναι σκασμένα και οι άλλοι βρίζουν και φωνάζουν και προσπαθούν να πάρουν το πρωτάθλημα στο μούχτι. Να μου πεις εντάξει, εκεί βγαίνει με τον Κοίτα, Ολυμπιακός είναι πιο επιβαρημένος γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο ρόστερ σε αριθμό, όχι σε ποιότητα. Νομίζω ότι σε βάθος ρόστερ ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Κωστή, σπαθεί τώρα, έτσι, με τα τρία χαφ τους βλέπεις, γιατί έχουν Champions League, έχουν και πρωτάθλημα. Από τα τρία χαφ που έχει, ο ένας είναι για τα... μόνο ένα παιχνίδι και δύο, έχουν άλλα 20 παιχνίδια. Ναι, σωστό, σωστό. Σπαθεί τώρα, έτσι, μπαίνουμε και οι τέσσερις στα play-off. Με την κούραση που θα υπάρχει εκεί στα play-off και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης Παναθηναϊκός, δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Οι τέσσερις μεταξύ τους, αν παίξουν και παίζουν όλοι στα ίσια, μπορεί ο Ολυμπιακός να βγει πρώτος. Καταρχήν αν φύγει ο Ποντέσε. Έφυγε ο Ποντέσε, πάει. Να φύγει. Θα πάει το Βαλμποενά στην πτέρυγα. Ο Βαλμποενά στην πτέρυγα δεν είναι για πτέρυγα, είναι για δεκάρι, αλλά είναι 36 χρονών. Θα βάλει το Φορτούνι. Ό,τι είπα για το Βιερίνια και για το Βέλμπλου και για το Μαουρίσιο, θα πω και για το Φορτούνι. Δεν προλαβαίνει ο Φορτούνης μέχρι το Μάιο να είναι ο Φορτούνης που ήταν. Τελείωσε. Θόδωρο, ολοκλήρωση έχει 5 γραμμές συμφωνός, συμφωνώ στο 90% όπως είπες. Και για να κλείσω μόνο για τον προπονητή μου. Από εγωισμό δεν σου λέω το 100%. Αλλά η κριτική σου, όπως περίμενε, εσύ μη γελάσου πια, είναι λάθος γιατί να μου πεις στην κριτική ότι όταν βγαίνει στην κόντρα επίθεση δεν ξέρει, δεν έχει διδάξει ακόμα, βγαίνουμε 3 εναντίον 1, 4 εναντίον 2 και δεν υπάρχει ελεύθερη, δεν υπάρχουν διάδρομοι, δεν υπάρχει γωνία πάσας. Να πεις ότι η ομάδα πρέπει να μπει μέσα στα δίχτυα με αυτούς τους παίκτες. Εκεί να σε καταλάβω. Αλλά τώρα να μου κάνεις κριτική στα υπόλοιπα, ενώ είναι καλό στα υπόλοιπα, διδάσκει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρει να βγει στην κόντρα, είναι μπούφος. Ξέρει όμως να παίξει κυριαρχία. Από πίσω κάνει καλό build-up. Δεν σ' άκουσα να τα πεις αυτά. Αυτά θέλω να με πεις. Κλείσε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, okay. Κλείσε, τα φιλιά μου. Γεια σου, Εδώδωρε. Για εστιατόρες ξέρεις καλή μπάλα. Δεν είναι εστιατόρες, το είπε ο άνθρωπος. Τι είναι. Αφού είπε δεν έχω εστιατόρες. Άμα θα πας στην μπουγάδα που βάζει κερά του κάθε Παρασκευή, 16 ποδιές. Πόρε φίλε. Καλά σε εξηγείτε. Καλά σε εξηγείτε. Το μέρος του παίρνεις. Καλά σε εξηγείτε. Όχι, θα πάρει το μέρος. Εμέβε το. Τη αλήθεια. Άντε βρε, άτε τη λέει. Άντε βρε, καρτούν. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Φέδων. Έλα, επόμενο. Γεια σας. Γεια σας. Δεν λέτε την αλήθεια, δεν τρεξάκια. Το πάνω και το κάτω το χέρι. Κάντε, κύριε Νίκο. Τι κάνει κύριε Κώστο. Καλά Νικόλα, καλά. Να έχω εδώ τους δύο τύπους παλαιούς φίλους και συγκινήθηκα. Καλά ξηγήθηκες, καλά ξηγήθηκες, καλά ξηγήθηκες Κώστο. Δεν λέτε την αλήθεια τον κόσμο ότι η συγκέντρωση που έχει γίνει στο Μεγάλη Βρετάνια πίσω από τη Βουλή ήταν ένα θέατρο που... Μπροστά από τη Βουλή, το Μεγάλη Βρετάνια μπροστά από τη Βουλή. Εκεί μπορεί κάτι πίσω, το ίδιο έργο είναι, φίλε μου. Πίσω είναι η Νέα Σμύρνη, νομίζω. Και για πάει να πούμε το, και για πάει να πούμε τώρα, βλέπετε το έργο που παίζει πολύ χοντρό. Ναι. Δηλαδή, Νίκο, τι. Ουσία, κότσο μου να ξέρει πολύ καλά, το ξαναείπα πάλι ότι πεις να πούμε παραμοσχάρι ο Τσίος και ο άλλος που πάει στη Γενέβη. Όταν σχέστηκε δυο μισθοφόρους από πάνω στη Γενέβη, ο Θόδωρας, για να παραστεί, πούμε, πάνω σκάρι στη συγκέντρωση που κάνανε, πούμε, αυτοί οι παράγοντες, να είχαμε να λέγαμε. Έτσι, ήξερε το έργο να παίξει, αλλά ουσία είναι ο Κοκαλιάρης. Το θέμα είναι αυτό, ο Κοκαλιάρης ήταν πίσω στις πουλήσεις, ήταν παρόν. Στην συγκέντρωση, αλλά ο άνθρωπος ήταν πίσω στις κουρτίνες. Ήξερε το έργο, πώς θα παίξει το έργο.
Ερχόμαστε λιγάκι το παιχνίδι, ερχόμαστε λιγάκι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιβαδιά, με τη Λαμία. Ναι. Κοίταξε από κότο μου κάτι. Ένα ΠΑΟΚ χωρίς αύριο είναι. Ερχόμαστε για τον Άρη, εκεί τον Άρη. Εκεί δεν είχες αγερά κάτι πικραμένος μου κότο μου. Εκεί είναι το μεγάλο πανηγύρι, εκεί το μεγάλο που με γέλιο. Από την ώρα Καρυπίδης ψάχνει δεξιά και αριστερά να μπει χρήματα για να πληρώσει δεξιά και αριστερά. Δεν έχεις, πούμε, να, εσύ έχεις να πάρεις να πεις έναν καφέ. Έχω. Αυτό, ναι, έχεις, μπράβο κότσο μου. Αυτός νομίζω δεν έχει καφέ να πιει. Όσο για τον προσφυγή που πήρα τον Ολυμπιακό, δανεικό, το τονίζω. Και την ημέρα ήταν όλοι παρόν, όπως πούμε, ο Χαριστέας και κάτι άλλοι δύο παράγοντες του Άρεος μέχρι τη βίλα του Μαρινάκη. Δεν το λέει το θέμα έτσι, διότι πήρε και κάτι ψηλά από το χοντρό. Κύριε Αριανέ. Σένα λέει η Ζάχου. Γιατί δεν λέτε την πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι καταχρεωμένος. Εγώ για τις μετοχές. Για τις μετοχές και ρωτήκω. Για τις μετοχές. Μου καλέ, που είναι στα σετάρια της Ιντρακόμ. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Κύριε Ιντρακόμ, ήρθε από όσο να πούμε ο Καρυπίδη, να ξέρει πολύ καλά ο Καρυπίδη μαζί το Ρέμο. Με το Ρέμο. Πάει στο Ντουμπάι, πάει στο Ντουμπάι και παίζει μπίλι. Α παίξει, τι με νοιάζει για τι μπίλι. Τι σε νοιάζει. Τι με νοιάζει. Να πλέον το νερό. Να κουβίτσε μέσα. Να κουβίτσε. Οι σχεστημέ ήταν τα σιτ. Δεν πληρώνει το νερό, φίλε μου καλέ. Θα το δώσουμε στην ομαρχία, Νίκο. Στην ομαρχία να το πληρώσει το νερό. Κάνω ομαρχία. Που πλήρωνε του πάω τα τέτοια, τα νερά και τα ρεύματα. Εγώ που ήθελα να σε πω κάτι υπήρχε πληρωμένη, λε φίλε. Τουλάχιστον πληρώνει και έφυγα ο Πάοξ ο Παλατάκη. Δεν νοικιάζει το παλιό. Να καλά η Πατουλίδη, η φίλη. Κάτσε λίγο να ακούσει. Δεν την αλήθεια, φιλαράκο, ότι υπήρχε να πλήρωτε ω σημείο. Πε το ρε, γιατί το λε. Πε το ρε, γιατί το λε. Όλοι πληρωμένοι. Όλοι. Σε καραμέλες, σε καραμέλες είναι πληρωμένοι. Όχι ρε φίλε, σε popcorn. Σε popcorn. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, γεια σου. Τι να μιλάω, πού ξέρω εγώ άμα είναι πληρωμένοι. Έχει κάνει κανείς προσφυγή. Έχει κάνει κανείς προσφυγή. Ξέρω τα. Το είπε. Ποιος έκανε προσφυγή. Ο Μενέντε θα κάνει προσφυγή. Πληρωμένος είναι φίλε μου. Κλείνετε το συμβόλαιο. Όχι. Κάτσε να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον για τον Νίκο. Συγγνώμη λίγο. Περίμενε να ακούσουμε. Κάτσε λίγο. Θα τον πάρουμε. Ναι, θα τον πάρουμε. Όχι τον ακροατή, να ακούσουμε κάτι. Ο Μενέντε κάνει δηλώσεις και λέει ότι είμαι απλήρωτος από το 2019 τον Ιούνιο και ξαφνικά όλος τυχαίως την επόμενη μέρα λέει το απόγευμα. Μπήκαν τα λεφτά λέει πληρωμένα. Μου θύμισε. Δεν είχε e-banking ο άνθρωπος και δεν το είχε δει. Παραγωταρέα το πλήρωσε σε σακούλα. Μου θύμισε τις δηλώσεις Σιώπη. Έκανα και το πέναλτι. Ναι. Και μετά από τρεις ώρες είπε. Εγώ δεν είπα λέει ότι έκανα το πέναλτι. Θα πάρουμε τις δηλώσεις στο Open. Θα πάρουμε και τις δηλώσεις του Mike Small να δούμε τι είχε πει ο Small. Τώρα σε ακούνε οι 30 λεπτά και δεν ξέρω ποιος είναι ο Small. Τι να κάνω, δεν έπαιξε ο Small. Παρακαλώ να ακούσουμε κάτι 10 δευτερόλεπτα. Αρχιμηνιά και αρχή χρόνια. Πάει το αίτητο παιδιά. Με τέσσερα γκολάκια και σα πε. Και σας πέσανε τα φτάκια. Άντε και του χρόνου. Παλιόσκυλο τέτοια έκανε όταν έλειπα. Δεν το είχες ακούσει. Δεν το είχες ακούσει. Δεν το άκουσα. Παλιόσκυλο του κέρατα. Τέτοια έκανε. Να δεις θα σε κάνω ρε. Δεν με έκανες. Βρωμόσκυλο μπουλντόκ. Μπουλντόκ του πολέμου. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ανάχθε μας τσιουάουα. Παρακαλώ κύριε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Επόμενο. Λιμπεράρα μου για σένα επαλάβωσα. Τι είπε. Και την τούρτα λέω με κεριά μπουγάτσα. Τι λέει. Τα χοντρέγια να ακούω εκατάντησα. Και μαζεύω ήλιο πάνω στην ταράτσα. Και πίνω φραπεδιές και χαλαρώνω. Και περιμένω να με φτιάξουνε μετρό. Με στένα ξαγρυπνώ όλο το χρόνο. Ζούγκλα και πέναλτι πολύ σας αγαπώ. Γεια σας κύριε. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Ο Γιάννας ο αξίζει ρε. Ο Γιάννης. Original! Γεια σου, Ριγανάκη. Αυτό θα κοπεί, κάτσε να πιάσω την ώρα. Γεια σου, συνέτερε τον άλλο κυτρίνο εδώ πέρα. Ναι, σα άκουγα προχθές χθες με τον Ζάχο εδώ πέρα, τα βρήκατε έτσι. Σιλεκαράκια γίνατε. Τα βρήκαμε εκεί. Ναι. Θα σου πω, κύριε Τάσο. Ναι. Είστε πολύ τυχερό, θα έχουμε δει και στη ζούγκλα. Που αφεπαρατήθη, δεν άρχισε λίγο. Να σου πω, πουλό. Έχει ο Ζάχο για κανένα. Άντε, βρε, μαριναρισμένο. Πέστα,
Πέστα! Μαριναρισμένο μπιφτέκι! Πέστα! Ανάθεμα σου! Πέστα! Συνεταιράκια, έτσι! Πέστα, ωραία! Όλοι εναντίον του πρωταθλητή! Κοίταξε λίγο, εγώ αυτό το έχω ζήσει, φίλε Ιωάννη. Το ζούσα πάρα πολλά χρόνια. Ζούσα και δηλαδή κοιμόμουν και ξυπνούσα με το τι έκανε ο Ολυμπιακός. Έμπαινα να δω σε εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, τα site. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτό έχετε πάθει όλοι σας. Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αργιανοί, Ηρακλειδείς. Ζείτε και αναπνέετε, κοιμάστε και ξυπνάτε με το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχω λόγο, μπορώ να πάρω το λόγο. Πάρτονα. Τον παίρνεις. Τον παίρνω το λόγο. Πάρτονα, το λόγο. Επειδή είναι ο κύριος Ραπτόπουλος εκεί, μπορούμε να πούμε το εξής. Είπαμε και προχθές, κύριε Τάσο, το λέω στον κύριο Ραπτόπουλο και το λέω στον φίλο μου τον Ζάχο. Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είναι σμιγενόμενο. Δεν θα υπολογίζουμε, το πήρε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Τέλειωσε, το πήρε. Πώς είναι ο σμιγενόμενο. Ναι, πώς είναι ο σμιγενόμενο. Μα όχι, λάθος κάνεις. Είναι το πρωτάθλημα το οποίο γράψει ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες σε 30 μάτς. Άκου λίγο, ρε, μπορεί να μην σε αρέσει, αλλά πρέπει να ακούς να το παθαίνεις. Και εσύ και η συνοπαδή σου και όλοι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Είναι το πρωτάθλημα λοιπόν στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου το καλύτερο με τις περισσότερες νίκες. Το πιο μάγικο, το πιο αρσενικό. Στα 30. Παντελονάτο. Στα 30 νίκες. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Λόραν. Πέστα. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Λόραν. Δεν παρατρίζουν και οι σόλοι. Το πιο μάγικο με 8 φιλικά. 8 φιλικά τρελό, είσαι ρε. Το πιο μάγικο ήταν του Λόραντ. Μην τα λες αυτά, θα βρει κολακιά σου. Θα βγει ο Παρίσι από τον τάφο. Εγώ μιλάω τεκμηριωμένα πάντα. Πες μου ομάδα ελληνική στο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έκανε 26 νίκες, που είναι 29, οι τρεις ισοπαλίες είναι κλεψιμέικες. 26 νίκες που έκανε ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε 30 μάτς, πες μου ρε. Τα 10 φιλικά ήταν ρε Τάσο. Πόσο? Τα 10 φιλικά ήταν. Είναι η μόνη που έχουν... Με τον Αντρόμητο που μέχρι σε βαθμούς, η μόνη ομάδα στον πρώτο γύρο. Είναι η μόνη που έχουν την ΕΠΟ, μαζί με την ΑΕΚ βέβαια για να είμαστε σωστοί, και αδικούνται. Δεν υπάρχει άλλος. Στους αδικείς σας. Δεν μιλάει για δικαιότητα. Δεν μιλάει για δικαιότητα. Τι έκανε. Η ΕΠΟ σήμερα. Τον Άρη, ο δικηγόρος της ΕΠΟ, το δικαίωσε. Αφού είχε 100% δίκιο, αφού τι έκανε. Αφού είναι του Σαββίδη. Και τι έγινε δικαιώσει. Δηλαδή. Επειδή είναι του Σαββίδη, έχω 100%. Δεν είπατε ότι ο Σαββίδης έβαλε δηλαδή, το γιο του Παπαχρήστου να κάνει το θέμα του Μισάη. 100% έχω δίκιο και είναι έκπληξη που δικαιώνομαι. Μέσω κοφρέτα. Τι έπρεπε να είναι, 200%. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Γίνομαι και ο Μπουγκάτσας, γίνομαι, φωνάζω. Άνθρωποι, άνθρωποι, προστί το μίσος και αλληλοεξόντωσης. Προστί ο αλληλός παραγμός. Τον ακούσατε τον ηθοποιό. Ναι. Περίμενε, ναι. Είναι ο Τσαγανέας. Χαμήλωσε λίγο. Ποιος ήταν μεγάλη χαμούρα. Κατέδωσε μαζί με τον Καραβουσιάρο και άλλους αριστερούς ηθοποιούς την Ελένη Παπαδάκη, συνάδελφο, και τη σκοτώσανε με τσεκούρι. Εκτελέστηκε. Αυτή η χαμούρα που λέει άνθρωποι. Άντε. Ναι. Συνέχισε τώρα. Θα μαθαίνουμε. Λοιπόν, εγώ όλα αυτά που λέει ο Τάσος τα συνυπογράφω γιατί έχει απόλυτο δίκιο. Απλά τι λέω. Όχι ότι έχει κανένα λάθος. Απλά το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ με όλα αυτά είναι σμιγενόμενο για μας. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πει ο ΠΑΟΚ. Ποια όλα αυτά, ρε φίλε. Όλα αυτά που λέει. Κοίτα λίγο. Δεν λες άδικο, δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, ωραία. Κράτα την άποψή σου. Εγώ έχω να σου προτείνω, ειλικρινά παρακαλάω. Με το που ξυπνάω κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου και λέω μια προσωπική προσευχή. Να μην φύγει ο Μάνταλος από την ΑΕΚ να κουβαλήσει και φέτος το κύπελο. Καλά, ο Μάνταλος είναι κατάρα για την ΑΕΚ. Πρέπει η ΑΕΚ να απομανταλοποιηθεί. Δηλαδή, τελείωσε ο Μάνταλος από την ΑΕΚ. Στο 3-5-2 πρέπει να βρείτε δεκάρι. Εντάξει, άστε το Μάνταλο, στείλτε το στον ΑΠΟΕΛ. Φτάνει με το Μάνταλο. Τα φωνάζεις, μπράβο. Τα φωνάζω αυτά τα πράγματα, τα ξέρει και ο Ζάκος, θα ξέρει τόσο πόσο καιρό τα φωνάζω. Εγώ άλλο θέλω να πω, στο φίλο μου τον Ζάκο, που δεν μου κάνει το χατήρι, την Κυριακή να κατέβει στο μπάσκετ, που μου πουλάει τον παπά ότι πάει μόνο σε Ευρωλίγκη. Όχι, δεν στο τέλος θα πέσει ο Ηρακλής στο μπάσκετ και θα σωθεί ο Άρης στο ΠΑΟΚ. Έτσι το βλέπω το έργο μου. Κανείς δεν πέφτει. Έλα, οκ, Γιάννη. Έγινε φιλέ. Θα τα πούμε γιατί γίνεται πανικός. Είναι φοβερή φωνή ραδιοφωνική. Γεια σου. Αυτός ο φίλος σου. Ημιτασιόν. Σας αγόρα βγαίνει. Γεια σου, ημιτασιόν δικέφαλε του. Ο Γιάννης έβγαινε πρώτα πρωτίστως γιατί αυτά πρέπει να ακούγονται εδώ. Στην εκπομπή, ας πούμε. Σε σένα πρώτα. Παιδιά, χαίρομαι. Εγώ ακούω για πρώτη φορά κάποιους ακροατές. Χαίρομαι όμως που υπάρχουν ακροατήριο.
το οποίο είναι ταγμένο σε κάποιο ραδιόφωνο και σε κάποιους παραγωγούς. Δηλαδή, εγώ είμαι, λέει, με τον Ντρούλινγκ, με τον Τρέγια, με τον. Ναι, άλλο είναι ραπτοπουλικό. Δηλαδή, ταυτίζονται με τους παραγωγούς, έτσι. Είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, από τον Κωνσταντίνο Παπαδομαρολάκη έχει πάρα πολλά χαιρετίσματα. Ναι. Ασέβη μου λέει και στην εκπομπή. Κριτικό είναι. Και χαιρετίσματα λέει στο Θουβού. Κριτικό είναι. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ του. Το ξέρω, είμαι σε κόντρα με του κριτικού. Και είναι πολύ καλό παλικάρι. Και κλέψαν κάτι λεφτά να πούμε. Από τη Νέα Υόρκη. Και Νέα Υόρκη. Ασχολείται πάρα πολύ ο Κωνσταντίνο Παπαδομαρολάκη με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι γοητεία το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλο οξυγόνο. Αλλά και εκεί γίνονται σκιαπούδες τρομερές. Ναι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα. Έλα ρε. Εσύ έλα. Έλα Χριστό. Εγώ είμαι. Έλα ρε Ζάχο, τραμμύρο. Ο Πάθραξ είναι. Παοξής και μάθησα σαν και εμένα κορεμένος. United. Ναι, σαν και εμένα. Δεν βλέπετε. Βέβαια. Βλέπετε, θα αρχίσει να λεπτά. Το ραπ που τον έχετε, είναι στο στούντιο ή τηλεφωνικό? Εδώ είμαι, εδώ δίπλα στη μέση, με έβαλε το κτίνος ανάμεσα. Σάντουιτς έγινε, σάντουιτς. Λέω, τα νέφη διαλύθηκαν. Δεν είχε νέφη, ρε. Είχαμε, δεν είχαμε κάτι. Δεν είχαμε νέφη, ρε. Δεν είχαμε νέφη. Να συμβαίνουν αυτά. Κύριε Κουφάλο, κοντό φταίει. Συμβαίνουν αυτά. Ο Μπουγάτσα φταίει. Τάσο. Έλα, Χριστό. Τα παντελονάτα πότε ήταν τα πρωταθλήματα? Πριν το 17 ήταν τα παντελονάτα. Όλα ήταν του ΠΑΟΚ παντελονάτα. Όχι, όχι. Του ΠΑΟΚ λέμε την παντελονάτα. Όλα του ΠΑΟΚ ήταν παντελονάτα. Η ένσταση δικιά μου ήταν για το κύπελο, μια ένσταση για το 2001. Ο ΠΑΟ κατέκτησε όλα τα πρωταθλήματα μάγκικα. Δηλαδή ο ΠΑΟ και στα τελευταία μάγκικα. Στο κύπελο ΠΑΟ και είχε βνοηθεί. Στο κύπελο ΠΑΟ και είχε βνοηθεί. Αυτό που είπε για τον Τζέσσερα, δεν είναι ακριβώ έτσι όπω το είπε. Ακού. Βαγγέλη. Ραπ. Έλα. Στην ομάδα είσαι. Το Τσαγανέα είναι έτσι όπω το είπε. Ο Τσαγανέα η Κουμούνα κατέδωσε να πούμε την Παπαδάκη μαζί με τον Καραβουσιάνο. Και έγινε χαμός. Είχε μούτρα να ζήσει μετά από αυτό που έκανε ο Τσαγανέας. Απαράδεκτος ήταν. Στέφανος Σωτηρόπουλος. Εδώ άλλα μας λέει. Έφαγε την Παπαδάκη λάχανο. Στέφανε την έφαγε την Παπαδάκη λάχανο. Η Παπαδάκη μπορεί να την έφαγε λάχανο, αλλά έχει και μια πορεία Τσαγανέας η οποία είναι απίστευτη. Επειδή και εγώ παρακολουθώ. Βουκουρέστη γεννημένος. Ναι. Από αριστοκρατική οικογένεια. Καλός ηθοποιός. Καλός ηθοποιός, ο οποίος παρά την οικογένειά του. Πίτα. Άκου τι λέει, είναι αλήθεια. Και από μικρός. Αλλά χαμούρα. Αριστερά, ναι. Είχε μια πορεία και κάποια στιγμή. Να σα πω κάτι που δεν γνωρίζει κανείς. Ναι. Ο Τσαγανέας είναι ο νονός του Λουτσέσκου. Τι νονός? Νονός, το βάφτισε ο Λουτσέσκου. Το βάφτισε ο Λουτσέσκου. Πλάγι κάτι. Όχι, ο Τσαγανέας. We have the target and the mentality. Ψάξτε να δείτε, βρε παξιμάδια. Βουκουρέστη γεννήθηκε ο Τσαγανέας. Έχει στήλει, ναι. Κοκορέστη έφαγες. Όπου ένα κόκαλο μπήκε στο μάτι. Δεν τρώω βράδυ. Αυτός, ρε. Αυτός είναι γόμαρος. Δεν είπες έξι πίσω. Μας πεις τι ομάδα είσαι. Μικρός ήμουν ΑΕΚ. Μικρός ήταν ΑΕΚ. ΑΕΚ. Τα ξέρω αυτά τα έργα του. Τα ξέρω. Λίγε τα ξέρω. Μεγάλος είναι, μικρός μας είπε. Ναι, μικρός ήμουν ΑΕΚ. Γιατί δεν έχεις την απάντηση. Εγώ δεν του κουβέντα, αυτό θα πει. Λόγω Χριστίνη. Ρώτα τον, όταν μεγάλωσε, τι έγινε. Όταν μεγάλωσε, λοιπόν, πήρε απόφαση μετά από συμβουλή του μπαμπά του να μην λέει τι ομάδα είναι. Του μηταρά έτσι. Έτσι είπε, ο μπαμπά σου είπε. Μην ασχολείσαι. Ρώτα τον, να σου πει. Το ρωτάω. Μην ασχολείσαι, θα φας ξύλο πολύ, λέει, αν πει τι ομάδα είναι. Δίκιο έχει. Εγώ θα το ρωτήσω κάτι άλλο και θα πάρω από του ακροατέ. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Κάπα 20. Όταν περνούσατε από το Χαριλάο, ο Αρίσταρχος Βουτουκίδης, τι σας έκανε? Κάναμε το κάναμε προπόνηση στους Σταγαράδες. Άκου. Και δεν σου είπε τι παλτό ήταν. Άκου. Στους Σταγαράδες κάναμε προπόνηση. Ναι. Σταματούσε μπροστά στη θύρα 2. Στο Χαριλάο. Κατεβείτε κάτω και φτύστε. Στο Χαριλάο. Φτύναμε, ανεβαίναμε στο πούλμαν. Φτύστε τα σκουλίκια. Κατά τα άλλα δεν ασχολούνται με τον Άρη. Δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Σου πω εγώ ένα μάτι, Σωτηρόπουλε. Ημιτελικό κυπέλο αριστεχνών 88-89. Ναι. Πάω κάρι στην Τούμπα, μόνο αγώνα. Το έχουμε κάνει 3-1 στο 70. Και τι κάνει ο Φουντουκίδης? Για το κάνει 7-1, βγάζει του δύο αμυντικού χαφ, βάζει ένα εξτρέμ και ένα σέντερφορ. Με αποτέλεσμα το μάτς έγινε 3-3. Και στο τέλο χάσαμε 4-3. Και στο τέλο μα πλακώνει και στο ξύλο. Παρακισμένα! Δεν σκεφτήκαμε εμεί. Άσε ρε. Το ξύλο που έχουμε φάει, άσε. Δεν υπάρχει, άσε. Τι σε βάφτισε, θα πα και έτσι ντυμένο. Όχι, θα σκοράρει μετά τι 12. Πάει στα λαδάδικα. Εκεί είναι Γεωργιανή. Άκου, Γεωργιανή.
Αλβανοί. Ρώσοι. Και οι Ρώσοι δεν είναι. Γεωργιανοί, Αλβανοί και Αιγύπτιοι. Πάρα πάνω τη νύχτα τώρα. Πέθανε ο Ποσειδής και γίνεται τη Πόπη. Πάμε γραμμές. Λέει, θα έρθει στα Λαδάδικα, μου λέει. Εγώ έρθω στα Λαδάδικα. Εγώ πάω σε κανονικό μαγαζί και με ορμάρελο. Στα Λαδάδικα θα πάω. Έλα, πάμε. Έλα. Πού το πάζα. Άσο να το πάρει. Ποιες από μισό, τι τώρα το βρήκε αυτός τώρα. Δεν το αφήνει. Άσο τον άνθρωπο, πήγαινε ρε. Πάμε, έλα. Να καταλάβεις ότι είναι από την Νεάπολη. Ναι. Ναι, δηλαδή τι ομάδα μπορεί να είναι. Με αυτά τα μούτρα μόνο πάω. Ναι, και αυτό πρόξενε, ένα ωραίο. Τι μπορεί να είναι. Να η λύση, να η μέρα. Αλλά άμα είχες μυαλό να κλείσεις τα ίσους. Άντε φύγε από εδώ. Να πάρει και αυτό. Είναι δυνατόν ρε. Έλα, τι άλλη μισό. Ομάδα θα μπορούσε να είσαι. Με αυτά τα μούτρα. Μοιράστε, μοιράστε. Ο πρόεδρος το ίδιο. Μοιράστε. Άστα ρε χουμπαρτά. Τα φιστίκια. Τον έδωσε ένα κυπελάκι με 1,5 φιστίκι μέσα. Πολύ χουμπαρτά. Έλα, πάμε στο ένα κουρατή. Με POS. Θα κάνουμε κοιλιά. Πάμε, ναι. Έλα, έλα. Θα κάνουμε κοιλιά, λέει. Έλα. Έλα, πάω κάπου δράμα. Δράμα, ε! Ο Πάοκ είναι χάσεις δράμα. Ο παραγωγός! Να χαιρετήσω πρώτα κάποια φιλαράκια Πάοκια που έχω, τον Γιώργο του Χανιώτη, ο οποίος ακούει τώρα. Ο Γιώργαρος από τον Χανιώτη, ναι, αδερφός. Και το Μάικ τον Νικολαίδη. Να σας πω, πάνω απ' όλα χαίρομαι που σας ακούω. Αυτή η συνέβρεση είναι πολύ πετυχημένη και νομίζω ότι θα πρέπει να το ψάξετε και στο μέλλον κάτι να αυτό κάνει. Αυτό το πεις αυτούς! Εσύ γιατί, εσύ... Εσύ να έρθεις στο λίμπερο σου λέει. Μάλλον για τηλεοπτική λέει την εντάξει. Τον Κωνσταντίνο τον Ραπτόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρυφό ΠΑΟΚ. Θέλω να το ρωτήσω κάτι. Αν η κόρη του μετά το ντάμπλ έβγαινε έξω και πανηγύριζε το πρωτάθλημα, θα έβγαινε μαζί της. Μα βγήκε. Βγήκε μαζί της, βγήκε. Βγήκα μαζί της. Βγήκε στο Λευκοπύργο, ήταν μαζί της. Μπράβο. Και είναι τόσο μαγκάκι παοξάκι, άκου εδώ εμένα. Τρίζουν τα κόκκινα. Άκου ρε, άκου. Λέω ρε Ευγενία, θα με ορμήξει κανένα. Λέω, θα μην πάμε λέω κάτω. Έλα μαζί μου, λέει, μη φοβάσαι. 15 χρόνια. Σόπα. Πάω. Σόπα. Εκεί στο απέναντι από το Λευκοπύργο έχει δύο μαγαζιά. Στο Φαμιλιάνο. Και λέω, Ευγενία, πάνε πανηγύρισε για την ομάδα σου, κάτσε εδώ. Όχι, μου λέει, θα έρθει μαζί μου. Ρε, εσύ, Ευγενία, λέω, θα γίνει κανένα μανούρα, λέω, δεν. Έλα, λέει μαζί. Πετάγεται ένα, λέει. Κοπελιά. Μην τον παίρνεις μαζί σου, αν τον πλακώσουν. Και τι λέει η κοπελιά που είναι παόξου. Θα του κλάσουν τα αρχίδια, λέει. Μιλάω τώρα, παοξάκι, παίζει στο βόλεϊ του ΠΑΟ K15. Βέβαια κοντούλα είναι. Δεν θα παίξει μεγάλο βόλεϊ, αλλά αθλείται. Σωστά είπε, θα σου κλάσουν τα φρύδια. Ναι, έτσι. Τα φρύδια. Καλά, επειδή τι θα σου κάνουν τα φρύδια, τι μπορεί να στα κάτω. Πολύ πολύ να στα βγάλουν λίγο το τσιμπιδάκι, να στα σκιάξουν. Γιατί είσαι του καραμαλί. Έλα, τι λέει, το πολύ πάρει, δεν κάνω δύο πουνιέ. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση ακόμα. Είναι δύσκολη, βέβαια, άμα θες απαντάς. Αν σε λέγανε τώρα εσένα να προτιμήσεις έναν από το πρωτάθλημα πρόεδρο να τον πετάξεις έξω και να κρατήσεις τον άλλον, ένα ανάμεσα στο Μαρινάκι και το Σαββίδι, ποιο θα διάλεγες να κρατήσεις ότι είναι απαραίτητος, ας πούμε, για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Το χοντρό δεν το χωνεύω. Σωστός. Δεν γουστάρω τους χοντρούς. Άμα ήταν λεπτός θα έλεγε τον... Και τους αλαζόνες. Άκουμε εμένα, Εγώ βρέθηκα με τον Σαββίδη μία φορά. Όταν με είδε ο Σαββίδης, κόντεψε να πάρει το όπλο και αρχίζει να πυροβολάει. Στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Άκουμε εμένα. Ξέρεις τι μου είπε. Δύο αγωνιστικές. Ξέρεις, μου λέει, εσύ στο Μετρόπολης που μιλάς για μένα, ότι εγώ από σένα, λέει, είμαι πιο τρελός. Άμα θέλω, μου λέει, αγοράζω το Μετρόπολη σήμερα και το πουλάω την άλλη μέρα. Το άκουσα ο Ανδρώνης αυτό και χάρηκε βέβαια. το δεξί του χείλος έφτασε μέχρι τα αυτή από το γέλιο. Και τι του απαντάω του Σαββίδη εγώ. Κάτσε, άκουσα. Του λέω, κύριε Σαββίδη, σας σέβομαι. Άκου τι του είπα. Στην μπάλα, λέω, δεν χαμπαριάζεται από μπάλα, λέω, σας το λέω, το ξέρετε. Αλλά ξέρετε, λέω, ότι εσείς είστε τρελός με δισεκατομμύρια. Εγώ είμαι τρελός απέντερος. Οπότε η δικιά μου τρέλα, λέω, μετράει παραπάνω. Καταλαβαίνεις, του λέω, ότι αν ήμουν εγώ τρελός σαν και εσένα. Έγινε αυτό, ναι. Πριν το μάτς Τρίπολη πάω 3-2, ναι. Σοπα. Λέει, άμα θέλω, λέει, εγώ. Και βέβαια, το Σαββίδη με ρουφιανέψανε ότι τον βρίζω, ενώ δεν τον έχω βρίσει. Τον έχω πει για την μπάλα επάνω πράγματα, τα οποία δεν γουστάρω που έχει κάνει σε μεταγραφές και τέτοια. Κάτι ρουφιάνει στη Νέα Υόρκη, σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη. Φυσικά τον γλύφαν και να τον δαγκώσουν κανένα φράγκο, να πούμε. Τον κάνα τον καλό. Όπως τον κάνω τον καλό. Όπως τον κάνω τον καλό, το Σαββίδη, αυτοί οι παμποντιακές ενώσεις, τρίχες, επειδή τον είπαν, λέει, Ρώσο, βγαίνουν στα ραδιόφωνα και σε εμάς
και πάνε να υπερασπιστούν τον Σαββίδη. Έχει ανάγκη ο Σαββίδης, ρε πόντι, να τον υπερασπιστείτε. Αλλιώς θέλετε να τον δαγκάσετε κάνα φράγκο κι εσείς, αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν το κατάλαβα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τον είπε, λέει, Ρώσο, ο χοντρός. Το θέμα είναι η τακτική και το πώς εφαρμόζει την πολιτική που θέλει να διαμορφώνει δασμένα την κοινή γνώμη ο Ολυμπιακός. Γιατί τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνει δόλιους τρόπους. Ξέρεις τι μαγιά. Γιατί αν ο Ολυμπιακός φέτος, Κωστή Ραπτόπουλε και φίλοι ακροατές, μείνει άτιτλος, γιατί τη συνεχόμενη χρονιά. Έχει πρόβλημα ο χοντρός. Θα έχει πρόβλημα. Επικοινωνιακό μεγάλο. Ο Φαταούλ. Όχι επικοινωνιακό μόνο. Με τον κόσμο του. Ιδίως γιατί δεν ενίσχυσε την ομάδα του Ολυμπιακού. Γενάρη. Πήρε 32 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και πήρε τον 38χρονο Βαλμπουενά. Έτσι. Και παίζει με τον Τζιμίκα. Έτσι. Ο Κόκαλης στη γωνία τον περιμένει. Και αν δεν ήταν η ΚΕΔ να μην τους φυρίξει 4 πέναλτι μάτια με Όφη 2, με Αστέρα Τρίπολης 1 και με τον. Ποιον ήταν το άλλο. Σταμάτα και εσύ πήρε διαιτησία. Και οι δύο πήρε. Εσύ δεν πήρε. Αδικημένοι είναι αυτοί. Ο πήρα και οι δύο. Εγώ είπα δημόσια. Η πιο αδικημένη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Θα ολοκληρώσω. Τέσσερις πεναλτάρες οφθαλμοφανέστατες οι οποίες όλο τυχαίως το σκορ του Ολυμπιακού ήταν ή 1-0 νίκησε ή 2-1. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δίνονταν τα πέναλτι, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 4 ισοπαλίες, δηλαδή 8 πόντους λιγότερους. Αυτό δεν είναι αδικία για τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Πείτε μου λοιπόν. Σωστό είναι. Τέσσερις περιπτώσεις. Δικηγόρο του Ολυμπιακού θα μας κάνει. Πείτε μου, όχι τέσσερις, δύο περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε. Πείτε μου. Με τον πρώτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Πανιόνιο. Φάουλ γκολ Άγκμπομ. Θα πω 1-1. Ποιο. Ναι, αυτό που σου λέει. Για τον Άγκμπομ. 4 γκολ τον έχουν ακυρώσει. Άλλο ρε, σου είπα πρώτη αγωνιστική με τον Πανιόνιο. Τι? Το 2-1 σου λέει, φάουλ κάνει. Ολοκάθαρο γκολ είναι. Καλά, εντάξει τώρα, μην το πάμε. Ολοκάθαρο γκολ είναι. Εντάξει, καλά. Άλλο. Πάμε παρακάτω. Προχώρα, Ραπτόπουλε. Άλλο. Ε. Ου. Τι ου. Ου. Με τον Άρη. Αποβολή του Σάσα. Αποβολή του Σάσα. Ας άκουγα το μεσημέρι, δεν το πω. Το σφάξαν λέει στην Τούμπα. Δεν μου λες, μεσημέρι στην αποβολή του Σάσα, το γκολ του Μάτος είναι. Offside. Μούξι. Το άλλο δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή ο Σάσα δεν το μαρκάρει από πίσω και το χτυπάει στο στη γάμπα. Στο κέντρο, στη γωνία. Δεν είναι χτύπημα όχι. Από πίσω στη γάμπα του προσβεστή. Είναι. Αλλά αν θέλεις λίγο να είμαι δίκαιος, είναι ποδοσφαιρική ανοησία του Σάσα που είναι πολύ καλό. Είναι κάρτα, ρε φίλε. Αλλά μετά την αποβολή του Μάτος Ρεμπούφο. Τι γίνεται, δεν πα να τον αφήσει. Σωστό! Άστο 10 λεπτά να σωστό! Τι σωστό, ρε. Είναι κάρτα ή όχι. Σωστά μιλάει, ποδοσφαιρικά μιλάει. Είναι κάρτα ή όχι. Δεν είναι κάρτα, αλλά. Α, αλλά στην Τούμπα είναι. Αλλά σου λέει ρε βλάκα, ναι. Μην πα. Θα το δώσει εύκολα, αυτό σου λέει. Θα πάρει και ένα σφύριγμα έδρα. Άρα έφτιαχνε να δώσει. Όχι. Είχε προδιάθεση, αυτό μα λέει. Πάρε ρε τον ακροατήρα. Μα είναι δυνατό. Πάρε τον ακροατήρα, άνθρωπο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Μάλιστα. Πω, πω, μπουγάτσα σε γυρίσκει. Α, συγγνώμη λίγο, λέει ο 225. Η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει. Τέτοια ροή, Κωνσταντίνε, τελευταία φορά είχε λέει στι ταξιαρχίε νυχτερινέ. Οι ταξιαρχίες, ωραιότερη εκπομπή, εγώ δεν έχω κάνει. Αλλά το marketing πρέπει να προχωρήσει. Έτσι. Τι να κάνω. Έλα, πάμε στον επόμενο. Να οργανωθούμε ρε παιδιά. Έλα φίλε. Τι κάνω. Ωραίος είσαι. Άκου τώρα θα σε πω. Πρώτα απ' όλα είμαι Αργύρης, καλά είστε. Γεια σου Αργύρη. Γεια σου. Εσείς αυτή η τετράδα που είστε τώρα, Σωτηρόπουλος, Τρέγιας, Ραπτόπουλος. Να βάλουμε και τον Μπουγάτσα να γίνεται πέντε. Και ο Σωτηρόπουλος έχει τεράστιες γνώσεις και φοβερή εφράδια λόγου, έτσι, ο Σωτηρόπουλος. Άμα πείτε λίγο είναι μια χαρά. Ναι, άμα πει. Ναι. Άσε να μιλήσουμε σε ένα κανάλι με μεγάλη ακροματικότητα, 8-12 το πρωί, να πληρώνεστε καλά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ξεπεράσετε και τον Παπαδάκη από το Αντένα το πρωί. Ποιος το χέζει μόνο τον γέρο τώρα. Τρία εμφράγματα έπρεπε. Το 12 τετράωρη. Παπαδάκη. Τετράωρη, ναι. Το μαμούς. Αλλά θα λέτε για τον καιρό, θα λέτε για. Ό,τι θέλετε, ναι, όχι μόνο μπάλα. Ποικίλο περιοδικό. Όλα, ρε, βέβαια. Τι, μόνο μπάλα. Κάνε καλά, style. Ο Τρέγιας θα λέει και τον καιρό. Όλα, καιρούς, στους δρόμους τι γίνεται. Και γιορτάζει. Τι καιρούς έχουμε, όλα. Οι φτέρνες με λεγάκι. Εντάξει. Να μην ασχολείστε μαζί. Θα είμαι επί το προσωπικό σχέσιο ανάμεσα στα δύο φύλλα. Θυμάμαι την τραγουδίστρια στο Μετρόπολη. Θα επί το προσωπικό σχέσιο ανάμεσα στα δύο φύλλα. Πες την ιστορία. Πώς την τραγουδίστρια, κατά κι εγώ δεν θυμάμαι. Ποια τραγουδίστρια. Άκου ιστορία. Ήταν μια τραγουδίστρια, ρε παιδί μου. Άκου να γελάς. Την είχε ο Ασλαμάς πριν.
Τραγουδίστε. Και εμείς είχαμε μετά, μας είχε καλέσει αυτός, ήμουν τον Μπουγάτσα εγώ και μας είχε καλέσει και μετά. Και κάνει μια κλήρωση και ένα μπουκάλι τέλος πάντων, τελειώνει η εκπομπή. Εμείς όλοι τον Μπουγάτσα έχουμε για γηπαϊτό, αλλά πετιέται αυτός ο γηπαϊτός και τη λέει: ωραία πόδια έχεις. Σου τα έκλειπα, λέει. Άνετα, η κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα και εμένα μου χαίρεσαν από την άλλη. Δεν θυμάμαι το όνομά της, γνωστή Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα ζαλίστηκε. Τι είναι αυτό, δεν μπορεί. Αλλά εσύ για τα ωραία πόδια. Εγώ πήγα... Αυτά που λέω, ασλαμάς, το είπε στην κοπέλα, στην ψύχρα. Αυτό δεν ξέρω. Τι να κάνει αυτό. Πες το. Πάω, είμαι φορά... γεννημένη, λέει, 29 Μαΐου του 81. Ο ασλαμάς. Περίμενε, άκου. Άρεσε, λέω, γεννημένη, καμιά την Παρασκευή. Ναι, λέει, πού το ξέρει. Ναι. Λέω, είμαι αριθμομνήμων. 31 Μαΐου είχε πεθάνει ο Λόραντ, Κυριακή. 29 του μηνός, λέω, Παρασκευή. Λέει, σοβαρά, βεβαίως λέω. Και μου λέει ο ασλαμάς ότι είναι από την Κατερίνη αυτή. Λέει, και από πού είμαι. Τι καλό. Είσαι 67 χιλιόμετρα από εδώ. Το βρήκες, λέει. Λέω, ωραία πόδια. Λέω, τη πήδηξα το μυαλό, τώρα τη γλύψα το πόδι. Ναι. Τη έπιασε το πόδι. Τη έπιασε το πόδι. Άστε, σου πω εκτός αέρα τι έκανε. Δεν περίμενα, αυτά τα έκανε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανε, δεν το θυμάται. Άστε να βγούμε τον ακροατή και μετά θα μας το πεις. Τέλος, άντε. Πρέπει να τα κλείσουμε. Έλα, φίλε. Κωστά. Έλα, φίλε. Να προσέξεις εκεί με Σωτηρόπουλο και τρέχεις στη γωνία. Σε έχουν δει κάτι τέτοιο, πρόσεχε. Από αυτά τα βόδια δεν γλιτώνεις. Τα βόδια. Γιατί αυτή είναι γενιά Μπέλου. Τι βόδια είναι αυτή, ρε, βόδια. Δεν γλιτώνεις. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο Κιμπόκο που είναι, ρε Κώστα, δεν το βγάζετε καθόλου. Θύμωσε ο Κιμπόκο. Τον είπε ο Διαμαντής αυτό τον αλήτη τον Ραπτόπουλο, δεν ξαναπάς που βρεις τις Παναγίες και δεν ξανάρθει. Δεν ξανάρθει. Δεν ξανάρθει. Να καλά, αδερφέ. Οκ. Να σε καλά. Πάμε στους δύο τελευταίους. Δύο τελευταίους, δύο τελευταίους. Λέει ο άλλος, ραπ, έλα λέει στο ράδιο. Κάνε λέει με το Ζαγόρα Ζούγκλα 11-2, κάθε βράδυ να πάρετε λέει, όλη τη χαρτούρα. Λέει ο άλλος, οι απόψεις δίστανται. 12-2 μου λείπουν, κάνω 8 κατοστάρικα. Το μήνα. Έχω κάτι ανοίγματα, είχα αυτά άλλα δύο χρόνια. Τι ανοίγματα ήταν αυτά. Και ανοίγματα έπρεπε να φτιάξω ένα σπίτι. Έπρεπε να φύγει. Έλα, φίλε, πάμε στο πρώτο τελευταίο. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Να το εμφανίστη. Παπαμπρίζα. Τι έγινε, ρε παπά και μπρίζα. Τι κάνει, ρε φίλη μου, η γυναίκα σου. Που. Η Νόρα, Νόρα τι λέγανε. Όχι. Με σε νοιάζει ερωτικά. Σοβαρά, δεν ξέρει τι είπες. Στο Μετρόπολης και κάτω είχε μαγαζάρα. Είχε, τι είχε. Μαγαζί είχε από πριν, κοντά σε μένα. Πίσω από τον Σκαβενίτη. Ναι, εντάξει, εσύ είχε ο άνθρωπος. Πριν είχε το παλικάρι από την Αθήνα ο Αξής. Το θυμάσαι, με την ωραία τη φωνή που με τη φωνή την ωραία. Αμέ, αμέ. Περιπτεράσει είναι, κουφάλα. Δεν ξέρω αν σε ξέρει, όχι, πάντως... Πρέπει να σε έχει δει κάτω στα τηλεάρτη και στα άρτη και σε αυτά και σε ένα και τ' άλλο. Εντάξει. Για πες λίγο εσύ αντικειμενικά τώρα. Για τον ΠΑΟΚ, τι λένε κάτω. Τον ΠΑΟΚ δεν περιμένανε. Ωραία, άκου, δεν περιμένανε ότι θα έχει, ας πούμε, όχι τόσο την καλή ομάδα, γιατί με τα λεφτά που ξόδεψε είναι καλή ομάδα. Δεν περιμένανε ότι θα μπει δυναμικά και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο. Δεν το περιμένανε. Και περιμένανε επίσης το παραμύθι που πούλησαν με τη Νέα Δημοκρατία δεν τους βγαίνει. Και εκεί πάνω σε αυτό το παραμύθι ο Χοντρός ανέβασε πίεση. Και προσπαθεί ένα λεπτό. Έχει βάλει. Άκου δώρε, ποιος είσαι ανύπαρκτος, ρε σαχλαμάρα με τόσα λεφτά. Με τόσα λεφτά πως είσαι ανύπαρκτος, ρε σαχλώσεις, ρε. Και έχει βάλει τον Αυγενάκη που είναι payroll και το Μητσοτάκη τους τρέχει σαν διαβόλους. Επειδή όμως η ΕΠΟ ακόμα και την ΕΠΟ ακόμα τώρα αυτήν εδώ πάλι δεν την έχει και έβαλε τον Αυγενάκη να ψηφίζουν τα σωματεία γιατί τις ενώσεις τις πήρε ο Κοντός και ο Γκάγκστερ. Πες μου και ένα άλλο, μια πραγματικότητα ακόμα Κώστα μου. Πες μου. Υπάρχει άλλη ομάδα ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Ελλάδα να έχει πάει τόσο κόντρα στο ΠΟΚ? Όχι. Ωραία. Αυτό ήθελα να ακούσω έτσι με απλά λογάκια για να τα ακούνε και εκεί οι παραγωγοί της εκπομπής. Όχι. Για να ξέρουμε και πού βαδίζεται αυτή την κοινωνία. Τέλος. Για να φεύγουν οι μάσκες. Τέλος, παλιά άνθρωπε. Χρόνια έχω να σε ακούσω. Δεν το ρώτησες όμως προς Αβίδη αν ήσουν πουθενά, ξέρω εγώ, τα τιμίτσι κότσι. Καταρχάς έκανε μια αποκάλυψη ο Κώστας τρομακτική που δεν την πήρα το χαμπάρι. Ποια ήταν η τρομακτική? Είπε την ημέρα που μίλησε το Σαβίδη ήταν όταν χάσαμε από τον Αστέρα Τρίπολης 3-2. Δύο μέρες πριν.
Τι σχέση έχει. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί χάσαμε εκείνο το Μάρτιο. Γιατί χάσατε. Μάρτιος ήταν. Του κάνα χειραψία. Α, εντάξει, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Οκ, έγινε Κώστα. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Θα δώσω μια συμβουλή. Δεν το ρώτησες. Θα δώσω μια συμβουλή τον Ιβάν Σαββίδη. Όλοι τα παιδιά μας τα έχουμε αδυναμία, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, τα κάνουμε χατήρια κτλ. Μην αφήνει τον Γιώργο να κάνει μεταγραφές. Να μην αφήνει, μην αφήνει τον Γιώργο να βάλει την υπογραφή. Μόνο ένα πράγμα. Επειδή όλοι έχουμε παιδιά και ξέρουμε πώς είναι να έχεις παιδί και πώς είναι να είναι και λίγο χαϊδεμένο. Και εγώ χαϊδεμένο το έχω. Που δεν έχει λεφτά το δικό μου το παιδί. Φαντάζεσαι ο άλλος τώρα τι καλά, έχει. Καλά, συνήθως την κόρη ο πατέρας την έχει. Μην τον αφήνεις να κάνει μεταγραφές. Εδώ μιλάμε για γιο όμως, έτσι. Ναι, μην τον αφήνεις. Και εγώ θα δώσω μια συμβουλή στον κύριο Μαρινάκη να κάνει πρώτα ομάδα και μετά να βγάζει ανακοινώσεις. Και να εγώ, λέει για Ρώσους, το δώσω στο δήμαρχο. Έτσι, να λέει για στημένα από τα αθλήματα, γιατί κύριε Μαρινάκη και τα συνεταιράκια σας και τα παπαγαλάκια σας, να σας πω λίγο κάτι. Το στημένο πρωτάθλημα που λέτε στην ανακοίνωσή σας την επίσημη ως ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για το φετινό λέει. Στο στημένο φετινό πρωτάθλημα που λέτε. Άρα το έχασε λέει. Γιατί κατηγορείτε. Άρα, αλλού θέλω να πάω. Άμα είναι στημένο το έχασε λέει. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που κατηγορείτε ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο για ένα ολοκάθαρο γκολ, το οποίο θέλετε να το χαρακτηρίσετε εσείς και τα παπαγαλάκια σας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρηματοδοτείτε και είστε χορηγοί ως offside. Σε αυτό λοιπόν το πρωτάθλημα που λέτε ότι είναι στημένο, είστε πρώτοι. Εσείς. Ωραία τα λέω. Εγώ, περίμενε και εγώ θα πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ θα πω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλός. Μαζί του κάνω εκπομπή. Εγώ θα πω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον πώς το λένε, είπαμε τον κύριο Παοξάκη, να ετοιμάζεται για τη σημαία. Να ετοιμάζεται τη σημαία για τον κυπελούχο Ελλάδος στο φετινό. Να βάλει και δίκτυο. Να βάλει και δίκτυο στη σημαία, γιατί υπάρχουν κακοπροαίρετοι. Σωστό και αυτό που λέω. Θα περιμένω την. Τη σημαία να σηκωθεί. Παίρνε το γούτα εσύ πρώτα. Καλά. Σωστό είναι και αυτό που λες. Κοίταξε. Τι καθίσκω, εγώ τον πέρασα. Λέω ρε παιδί μου, μία στο εκατομμύριο δεν έχω. Πολλά περισσότερε. Εντάξει, λέμε μία. Αν σηκωθεί. Τι άμα σηκωθεί, κανένα ούφο. Αν σηκωθεί. Τι. Του βουτσάει μαλαπέρδα για να κάνει σεξ. Μια χαρά. Θα σηκωθεί και ειδικά σε σεξ. Σεξ έκανε και πήρε να και παιδάκι. Μια χαρά σεξ. Το έκανε το παιδάκι. Μια χαρά. Ό,τι όπω θέλει το κάνει. Κατάλαβε τα τρεφέ. Μια χαρά το έκανε. Δηλαδή. Μια χαρά. Μια χαρά σεξ. Ζητάει αυτό. Άκουρε μαλα. Ζητάει αυτό να πάρει κύπελο. Ραδιοφωνικότατο. Ζητάει αυτό να πάρει κύπελο. Να μην το πάρει. Από ποιον, πρόσεξε. Από τον ΠΑΟΚ. Βρεσί με το Μαλιούφα ήθελες και με το τέτοιο ήθελες και πέρα. Να μην θέλω εγώ. Να ολοκληρώσω. Δεν τα αφήνω να ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσω. Από τον ΠΑΟΚ που έχει τα τρία τελευταία συνεχόμενα. Τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό που δεν έχει παίξει ούτε σε μικρό τελικό. Επειδή τον έχει αφήσει και ο Σαββίδης και φέρει το πόλεμο που λέγεται. Από την ΑΕΚ. Καλά, εγώ νόμιζα στα ίδια. Από την ΑΕΚ που έχει παίξει. Ρε κακόψυχε, άσε. Θα το πω, θα το πω. Δεν τον έχει αφήσει ο Σαββίδης. Άρα δεν έχουμε. Δεν λέει στα ίσια δεν παίρνει. Δεν τον έχει αφήσει ο Σαββίδης. Δεν μας λέει ότι είναι ισότιμα και ισόνομα. Ποδοσφαιρικά το λέει. Ποδοσφαιρικά το λέει. Από την ΑΕΚ. Συνέχισε. Ο Φουκαράς ο Μάνταρος ο βλογιοκομένος. Που βαλάει το κύπελο και το σηκώνει Βιερίνια. Ωραίο παλικάρι. Τρία χρόνια συνεχόμενα. Από τον στερημένο Παναθηναϊκό που έχει τη μόνη του ελπίδα τέλος πάντων. Για να διακριθεί το κύπελο. Δεν είναι στερημένος ο Άρης. Ναι. Και θέλει να το πάρει ο Άρης των τεσσάρων υποβασμών. Ο οποίος αυτός του έριξε τέσσερα. Αυτός μου έριξε τέσσερα. Των τεσσάρων γι' αυτό. Και, πήρε... και τον Παναθηναϊκό άλλα τέσσερα. Και πέρσι μου πήρε χ και πήρα τον double. Σωστό. Δεν με πειράζει. Αν ξανακάνω. Δεν σε πειράζει, αλλά το τέσσερα λίγο σε πείραξε. Με πείραξε. Άμπρα. Είσαι ειλικρινής. Φίλε Μέτσουξε το τέσσερα που έφερε από τον Άρη. Από ομάδα είσαι ειλικρινής. Κάποιοι δεν τα λένε. Από ομάδα η οποία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μία πενταετία στη μεγάλη κατηγορία να φάει τέσσερα ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι ήττα για μένα. Από ομάδα που ήθελε να σταθεροποιηθεί ήθελε να κόψει βαθμό από τον Ολυμπιακό σου κανένα δικά και αυτός. Όχι, εγώ όχι. Α, εσύ όχι. Εγώ το είπα. Όχι και θέλεις μία απόχη. Εγώ το είπα ανά την επιστροφή σας από την κάτω κατηγορία που πηγαίνατε εκδρομές με τα τρακτέρ σας και ήρθατε, δεν θα σταυρώσετε βαθμό με τον Ολυμπιακό. Εντός εκτός και επί τα αυτά. Λοιπόν, θέλετε άτυχοι. Εσείς τώρα από αυτές τις τέσσερις είμαστε ομάδες, άτυχοι. Από τους Big Four δηλαδή. Σε ποιους? Από τους Big Four. Το Four μην το λες τώρα, πρόσφατο είναι Four, άλλο νούμερο. Να πάρετε εσείς τον τίτλο που έχετε. Θα να βάλετε, βάλετε γκολ σε τελικό. Τρέγια μου. Ας μην βάλουμε γκολ σε τελικό, ας το πάρουμε στα πέναλ, δεν έχω πρόβλημα. Όπως λέει και ο Κώστας, ναι. Η Ζαπουτζάκη και περίοδο. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Θα θυμάται όπως... Ναι, λοιπόν, αλλά... τέλος. Όλοι. Λοιπόν, περάστε καλά. Μια χαρά. Ωραία. Ο Ιχολύπτη, περάσεις καλά. Σ' άρεσε.
Ναι, αλλά να πούμε ότι τώρα που τελειώνει η εκπομπή δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά που είπε ο Ραπτόπουλος. Όλα καλά. Δεν υιοθετούμε τίποτα. Πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιος το κύπελο. Άντε εσύ. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και ο Άρης το κύπελο. Θα είναι το double που θα πάρει Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε. Δεν το θέλει αυτός. Αυτό. Γιατί. Αυτός δεν το θέλει. Σκέψου, μέχρι εγώ που δεν θέλω ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα, λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Αυτό ρώτατο το θέλει. Περίμενε, ζόπλο. Εγώ λέω ναι σε αυτό. Πες τον, ρώτησε τον. Ρώτησε τον. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ και κάνει όχι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα, θα αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί γίνει και καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Από αυτόν τον Ολυμπιακό τελευταίο 1,5-2 μήνες, ναι. Και πιστεύω ότι εσύ ήρθε το κάρμα σου μετά 50 χρόνια. Άντε να δούμε. Τα τρίζουν τα κόκκαλα του πατέρα μου. Ναι, πρέπει να. Στο στεφυλάκι. Του πατέρα σου τρίζουν τα κόκκαλα γιατί η κόρη σου έγινε πάω. Εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Ναι, ναι, καλά, ναι. Δεν το θέλει, δεν το μπορεί. Θα πάρει πρωτάθλημα και δεν το μπορεί. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει έναν από τους δύο τίτλους. Ναι. Κανένα θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Κανένα δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ποιο προτιμάς, αν πάρεις ένα τίτλο, ναι. Ο άλλος ποιος προτιμάς να πάρει, ο Ολυμπιακός ή ο Άρης. Και απάντησε! Απάντησε, τελείωσε! Απάντησε, γεια! Γεια! Απάντησε! Απάντησε! Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Έτσι, ναι, να είναι. Που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Δεν ευχαριστήσει τίποτα. Συγγνώμη, Κώστα. Ευχαριστήθηκα πολύ, φίλε, γιατί ξέρεις ότι εγώ βασικά νομίζω ότι είμαστε παρέα και ήταν μια αφορμή για να ξεκινήσουμε τηλεοπτική. Όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την όντως. Έτσι, που ανταποκρίθηκες. Να ευχαριστήσουν πάρα πολύ και όλους τους καλούς μας φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ μετά στο εντάξει, τέλεια. Και αν φωνάξαμε και λίγο, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Όλα καλά. Πιστεύω ότι γούσταρε ο κόσμος σήμερα. Ναι, εντάξει. Αν μπορέσουμε και το επιτρέψουν οι συνθήκες, μπορεί να το παραλάβουμε. Mm-hmm. Και αν μπορέσουμε, θα πάμε και εμείς με το Ζάχο. Τώρα θέλω να έρθει και ο Μακουκούλα ή κάποιο άλλο παιδί από τα παλιά. Νομίζω ότι η πόρτα υγεία είναι ανοιχτή. Να υπάρχει, υγεία θα να πάμε υπάρχει. Και εμείς σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι. Για να ανταποδώσουμε την πρόσκληση που αποδέχθηκε ο Κωστής Ραπτόπουλος. Ναι. Και για μένα, πραγματικά όταν τον κράζω, τον κράζω, τον βρίζω, τον κάνω, τον άλλο. Αλλά σήμερα πραγματικά για μένα είναι μάγκας. Ναι, εγώ δεν περίμενα. Μπορεί να δεν περίμενα. Που ήρθε στο στούντιο. Γιατί άλλο να βγεις ραδιοφωνικά και άλλο να δεις στο στούντιο. Okay. Και όσον ακούγεται όμως κοινότυπο, έτσι. Δεν υγεία νομίζω να υπάρχει κανένα θέμα με τον άλλο σταθμό. Έτσι, όχι, όλα όχι, καλά. Δεν νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω. Λοιπόν. Και εμείς έχουμε πάει πολλές φορές στον άλλο σταθμό. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.